40% τσακαλό καταπληκτικό μου σχόλου που πηγαίνω καψούριδε! Ζουμουσάδε, ζουμουσίτσε και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήρε, κάμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρε ράδιο ψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα αναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από του μελαγχολίε και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Έχω κυρίε και κύριοι το βουνό, το αραράτ των οικοληπτών, έχω τον άνθρωπο που κάνει σκιά σε 7 ταλίκε όταν έρχεται με το εκτόπισμά του. Έχω κυρίε και κύριοι τον Χρήστο Κιώση που την έχει τόση την αυτοεκτίμηση και τη διάθεση, την ακόρεστη δίψα για να προσφέρει στην εκπομπή. Καλώς όρισες και σήμερα, Τιτάνα. Έτσι. Όταν κορνάρει κάποιο έτσι, ρε παιδί μου, με ηρεμία, εκεί που είσαι ήρεμο και περπατά στον δρόμο και κορνάρει ενοχλητικά, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται το μυαλό δεν είναι έτσι να κάνει ο. Δεν είναι μια φοβερή ευχή, φίλε αυτή όμω. Μπιπ, κορνάρει ως, ρε παιδί μου, εκεί που δεν υπάρχει λόγος να κορνάρει. Και είναι ψυχοβγαλτικό το κορνάρισμα του. Είναι άνευ λόγου, δηλαδή καθυστέρησε κάποιος το μισό κλάσμα του δευτερολέπτου να ξεκινήσει το φανάρι επειδή ξύνει όπως συνηθίζεται, ξύνει τη μύτη του. Ένα 0-5 δίνει η μύτη, έτσι. Έχει καφεί. Μου πείτε τώρα ότι δεν έχει γυρίσει το δίπλα να δει τον άλλον. Δεν έχει βγάλει. Έχει βάλει το δάχτυλο από το ρουθούνι και έχει βγει από το αυτί. Μιλάμε με λύσα. Κάποιοι παίρνουν και φάτσες. Λες και σκάβει για να βρει χρυσάφι. Στο παλιό Τέξας. Και μπορεί να καθυστερήσει μισό. Κάτσε ρε φίλε. Και εκεί λέω το πρώτο πράγμα που αυθόρμητα, σαν ένα πίδακα. Μέσα από τη γη με θερμό νερό, ε! Ρε, κι όσοι είδε σου βγει. Έτσι να κάνει ο. Ρε. Τι ωραία! Ε, τι ωραία ευχή, φίλε! Τι ωραία ευχή! Δεν ξέρω βέβαια πώς θα παράξει τέτοιους ήχους το συγκεκριμένο σημείο του σώματος, αλλά αντιπαρέρχομαι. Ελάτε, γιατί σήμερα πέρα από το ότι έχουμε όρεξη, πέρα από το ότι έχουμε κέφι, όπως κάθε μέρα δηλαδή, εδώ έχουμε και σήμερα να δώσουμε μια καταπληκτική δωράκλα από την TCL. Που βρίσκεται σε 165 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε να δώσουμε έναν καταπληκτικό αφιγραντήρα, η TCL, 16,5 δις δολάρια έσοδα πωλήσεων. 10,9 δις δολάρια εμπορική αξία, 23 ερευνητικά κέντρα. Μιλάμε για μια εταιρεία που διαρκώς αναπτύσσεται, ένα κολοσσό, μια παγκόσμια δυναμική παρουσία στους κλάδους κλιματισμού, τηλεοράσεων, λευκών συσκευών και κινητών τηλεφώνων. Ένα καταπληκτικό όνομα που σε συνεργασία με την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που πάνω από μισό αιώνα πρωτοστατεί, πρωτοπορεί στις ηλεκτρικές συσκευές, είτε είναι για το σπίτι σας, είτε είναι για το χώρο εργασίας σας. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών. Εγώ δεν θα σας πω να μην πάτε στους άλλους, να πάτε στους άλλους, σας προκαλούμε. Αλλά στο τέλος θα γυρίσετε εκεί. Και λόγω αξίας και λόγω τιμών και λόγω μεγάλης ποικιλίας σε όλες τις τιμές, αλλά και λόγω της εξυπηρέτησης, γιατί έχει άνθρωπο. Εκεί δεν είναι ένας άψυχος, δεν είναι μια άψυχη εταιρεία. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, η οικογένεια Παμπουκίδη, η οικογένεια Νικολαίδη, θα νιώσετε ότι είναι άνθρωποι σαν συγγενείς σας. Έτσι θα νιώσετε. Και έτσι συμπεριφέρονται και στον πελάτη και καμαρώνω για αυτούς που είναι τόσα χρόνια χορηγοί. Η TCL λοιπόν θα δώσει και σήμερα σε συνεργασία, όπως είπαμε, με την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, ένα καταπληκτικό αφιγραντήρα. 150 ευρώ η αξία του. Ούτε σε 7 μέρες, ούτε σε 15 εκπομπές, μόνο μέσα στο 2ωρό μας και μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο, γιατί είναι ένα είδος ανάγκης και δεν είναι είδος πολυτελείας ένας αφιγραντήρας. Έτσι το κάνουμε στην εκπομπή μας και βεβαίως αυτό δείχνει και το πόσο large είναι ο Λίμπερο και ο σταθμός, αλλά σκεφτόμαστε πάνω από όλα εσάς και εσάς που δεν έχετε δυνατότητα να στείλετε το μηνυματάκι αυτό, για να μπείτε στην κλήρωση λοιπόν και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε, θυμίζουμε Αιγαίων καταπληκτικές ψαρούκλες, εκεί θα βρείτε το πιο φρέσκο ψάρι που κυκλοφορεί στην πιάτσα, ξεχνάτε οτιδήποτε άλλο, αν ψωνίσετε από αλλού ψάρι, εκεί. Στο διοικητήριο, 214.000 δηληβεριά, ωραιόκαστρο 695666, σε ειδική συσκευασία, πεντανόστιμα, ζεστά, πεντακάθαρα, καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια. Έρχονται στο σπίτι σας και υπάρχει και χώρος εστιατορίου εκεί και στα δύο μαγαζιά. Πραγματικά υποδειγματικοί χώροι.
υποδειγματική. Θα με θυμηθείτε όταν φάτε στο Αιγαίον. Θα με θυμηθείτε. Φυσικά Νικολαίδη, ζαχαροπλαστεία για το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη. Μεγάλα ημέρας, λες και είναι σπιτήσιο. Με τις ψωμάρες, με τις τουρτάρες, με κεράσματα. Με ό,τι θέλετε σε καφεδάκι το πρωί και σε σφολιατοειδές. Εκεί στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Με το ένα μαγαζί στο 163 να ανακαινήσετε πλήρως. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί η οικογένεια Νικολαίδη διαπρέπει εδώ και χρόνια. Και φυσικά για ανατολικά, για ψισταριά, για μαγειρευτό, Κρεατούμπα 926-740, απέναντι ακριβώς από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Ο Βασίλης έφτιαξε ένα καταπληκτικό στέκι και όταν θα φάτε εκεί θα με θυμηθείτε τα κρεατικά του, τα μαγειρευτά του. Ο κύριος Γιάννης, ο σεφ με χρόνια εμπειρία, βάζει όλο το μεράκι γι' αυτό, και ενώ έχει τόσο μικρή ζωή μέχρι τώρα και ενώ είναι τόσο καινούργιο το μαγαζί, μαζεύει ήδη κόσμο που φεύγει κατευχαριστημένος. Κρεατούμπα 926-740 για τη Λιβεριά και σάντουιτς. Είχαμε, ανοίξαμε τον Μπιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος, κάναμε σήμερα πάλι καρ βίντεο, πώς το λένε ρε κι όσοι που τραβάμε τον εαυτό μας και μας χαιρετάνε από δίπλα τα τζάμια, πάνω στη Τζιμισκή. Σε βλέπει ο άλλος που μιλάς στο τηλέφωνο δυνατά και λέει πάει αυτός. Λάλησε καλά. Και άλλοι μιλάνε τώρα, γιατί είναι, είναι πλέον το σύστημα ανοιχτής ακρόασης. Δεν θα μας περάσουν για τόσους μουρλούς. Πού είμαστε δηλαδή, αλλά ελάτε. Πάρα πολύ σημαντικό διπλό. Νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Πάρα πολύ σημαντική η νίκη αυτή. Κομβικής σημασίας για πολλούς λόγους. Ένα διπλό το οποίο τονώνει την ψυχολογία και της ομάδας, αποστομώνει τους διάφορους σκερβελέδες που περιμένουν το στραβοπάτημα. Ένα θα πω μόνο, ακούστηκαν οι πανηγυρισμοί στο ακυρωθέν γκολ του Βαρέλα, στο Καραϊσκάκης, ακούστηκαν μέχρι τη Λαμία. Οι πανηγυρισμοί, γιατί όλες οι τηλεοράσεις στο Καραϊσκάκη, στο Τηγάνι, έδειχναν ΠΑΟΚ, έδειχναν το δικό μας παιχνίδι. Τρώνε λοιπόν την κρυάδα, βάζει τον κόλο Βαρέλα, ακυρώνεται, το πανηγύρισαν σαν να σκόραραν σε τελικό μουντιάλ οι γάβροι. Και εκεί που λένε τελείωσε, θα μείνουν στο χ, στραβοπάθησαν επιτέλους αυτά και έτσι κι αλλιώς, χλάτς! Χλούτς που έλεγε εκεί του Λάρα. Φάτινε. Δεν σου άρεσε τον γκολ από τον ένα κεντρικό αμυντικό. Φάτινε από τον άλλον. Μπουρλάτα. Ζουμουσούρε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Η πίστη, η ενέργεια, η τρέλα, το πάθος. Να το έχετε πάντα υπόψη σας, καρφωμένο μέσα στο μυαλό σας. Ήρθε λοιπόν μια νίκη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για πολλούς λόγους, γιατί η ομάδα ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της, ακόμα ψάχνεται, και τέτοιου είδους διπλά δίνουν πάντα και αέρα να αναπνεύσεις και φουσκώνουν και τα πνευμόνια σου με οξυγόνο για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να αντιμετωπίσεις όλες τις καταστάσεις. Να βλέπεις τώρα παράδειγμα απέναντι να δίνονται δύο κίτρινες κάρτες στον ίδιο παίχτη και να μην αποβάλλετε ο Βαλμπουενά. Είναι νέα παρτίδα αυτά. Λέει στο Καραϊσκάκης, στον Ομάρχε, λέω στον Βαλμπουένα, ναι. Στον Αμπτελαχομουάλα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 λ
ο Χάρι Κλίν. Φουντούνια Σαλάχ, φουντούνια Μαλάχ, φουντούνια Σαλάχ, φουντούνια Ουλουάχατ, Ουλουάχατ. Και από τη θάλασσα πάλι φουντούνια θα έπαιρνα. Αμπτελαραζέκ Μαχμούτσι Καμπάλα Φαφτάλα. Αυτός, μόνο ο Μήνος είναι σε αυτά, φίλε. Ο Μήνος μπορεί να σου πει, φίλε, ολόκληρο Αιγυπτιακό κατάλογο από εδόδημα. Όλο το γενεαλογικό δέντρο, όλο, μπορεί να το πει όλο. Χωρίς να έχει ούτε ότο κι ούτε τίποτα. Ούτε ότο κι ούτε τίποτα. Λοιπόν, λέω ότι δείχνει δύο κάρτες στον Ομάρ, το δεξί μπακ του Γαύρου, και παιδιά τι είναι, είναι ένα ωραίο Σάββατο απόγευμα. Όλα εντάξει, όλα τακτοποιημένα. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Στις δύο κίτρινες κάρτες η μία είναι δώρο, ρε κουφάλες. Δεν το ξέρετε. Εκεί που το βαρ δείχνει Νίλς Αργασόν, φλίκτ με την Γκέντζενταφόρ. Είναι πολύ μακριά ακόμα, Παπαστρούφ! Στρουμφά και τι άλλο θέλετε, στούντιο φούσκι. Κόκκινοι γίγαντες, άσπρη νάνι, πώς το λέγανε εκείνο το, τι άλλα.
Έτσι, έτσι. Γαργαρίτσα, γαργαρίτσα, ε! Αυτός εδώ μεταξύ που δεν είδε τον γκολ του Μπαράλες, το πέναντι στον Μπαράλες με την Τρίπολη, μια χαρά είδε το τσουλούφι, το τσουλούφι του Βαρέλα για να το ακυρώσει, ε, ο Τζοβάρας. Τζοβάρα, τι μάτι είναι αυτό, ρε φίλε, ε! Τι μάτι είναι αυτό, πώς το είδες, ρε Μπαγάσα, μπράβο! Τελικά μου φαίνεται το Βαρ έγινε μόνο για να γίνονται πράγματα εις βάρος μας, έτσι. Δηλαδή που νομίζαμε ότι θα έρθει το Βαρ. Αλλά εκεί θα μείνει. Θέλετε, σας τα είπε μια χαρά ο Δούκας. Δεν σας είχα πει, δεν πέφτει τίποτα κάτω. Ε, δεν πέφτει τίποτα. Το μέσο Σαββατοκύριακο είχαμε ανακοινώσεις. Τις διαβάστε μακροσκελίες. Συμφωνώ μέχρι κεραίας με αυτά που γράφει ο ντόκτορ. Που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Για τον επίδοξο μηντιάρχη. Τους κακοφαίνεται. Ξαναγυρίζω λοιπόν στα του αγώνα για να τα πω μέχρι τις 8.30 και να ανοίξουμε γραμμές μετά να λαλήσετε εσείς, λέγοντας και πάλι ότι έχουμε ένα καταπληκτικό δώρο σήμερα, έναν αφιγραντήρα της ΙΕΛ αξίας 150 ευρώ μόνο μέσα στην εκπομπή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Η ομάδα λοιπόν βγαίνει αποφασισμένη μετά από τη διακοπή και για ένα ημίχρονο θυμίζει. Εγώ τώρα θα πω τη δική μου άποψη. Μου θυμίζει τον περσινό ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο και για τουλάχιστον ένα 35 λεπτό οι αλληλοκαλύψεις, το λισαλέο τρέξιμο, η αλληλοκάλυψη, τα τάκλινγκ, οι αποστάσεις μεταξύ των παικτών, τα περάσματα, οι διεκδικήσεις, οι κερδισμένες μονομαχίες μου θυμίζουν κάτι από πέρσι. Δεν ξέρω αν σε αυτό έπαιξε ρόλο το ότι ο Πέλκα στην ουσία έπαιζε στη θέση του. Δηλαδή ότι είχαμε επί της ουσίας ένα 4-2-3-1, το παλιό σύστημα αυτό που η ομάδα παίζει τα τρία τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν τέτοιο, αλλά από αυτή τη θέση ο Πέλκα ξεκινάει και στην ουσία είναι δικό του τον γκολ. Θέλω να τα λέμε όλα. Κριτική εκεί που πρέπει. Παράδειγμα, εκεί που τη στέλνει στα πουλιά μετά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν επιτρέπεται να φεύγει μπάλα τόσο ψηλά, αλλά είπαμε, συμβαίνουν. Όπως λοιπόν κάνουμε την κριτική, εκεί που δεν είναι αυτός που πρέπει, εκεί πρέπει να του πιστώσουμε ότι το πρώτο γκολ ήταν δικό του. Γι' αυτό και ο Τσούμπα, ο Μποφίλιου, τρέχει και δείχνει στον κόσμο, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει, ότι αυτός είναι που πρέπει να πιστωθεί τα μπράβο για τον γκολ του. Κάνει ένα φοβερό σλάλομο ο Πέλκας και του το δίνει έτοιμο. Όπως ταΐζει η μανούλα τα πουλάκια της μέσα στη φωλιά, στο στοματάκι. Πάρτο. Θύμισε λίγο τελικό με τη χάρτινη όλο το σκηνικό και το σλάλομο που κάνει ο Πέλκας και το κόψιμο που κάνει. Απλά δεν χρειάστηκε αυτή τη φορά να διπλώσει το κορμί του και να παίξουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί και να κάνει ψαλιδάκι ο Τσούμπα Ακπομ. Που το ξαναλέω, το είπα, είναι ηχογραφημένο από την πρώτη μέρα. Που γύρισε από την άδεια, 19 Αυγούστου έδινε το ημερολόγιο, θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χωρίς να εκτελεί πέναλτι, έτσι. Νομίζω άλλος είναι ο εκτελεστής. Γυρίζω λοιπόν στα αγωνιστικά, στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ κίνηση από την ομάδα, πολύ όρεξη, πάθος, τρέλα, αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Πετυχαίνει το πρώτο γκολ. Έτσι όπως ήρθε, το ξαναλέω, με εξαιρετική προσπάθεια και ενέργεια του Πέλκα. Πετυχαίνει και ένα καταπληκτικό δεύτερο με το Μάτος, που εδώ είναι η σημειολογία, γιατί πάρα πολλά ακούγονται, πάρα πολλά θέλουν να λένε αυτοί που προσπαθούν πραγματικά νυχθημερών να διαβάλουν την ομάδα, να μας βάλουν να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, να ισοπεδώνουν τα πάντα, να απαξιώνουν και να μας βάλουν σε μια ισοστρέφεια πάλι, όπως τα παλιά χρόνια. Να σκοτώνετε παοξί με παοξί στις γραμμές, στα φόρα, στα πληκτρολόγια, στα σχόλια, στο Facebook, οπουδήποτε τέλος πάντων, στο γήπεδο, στα καφενεία. Πολύ μεγάλης σημασίας ο πανηγυρισμός του λεωμάτος, που είναι παλιά καραβάνα, που ακούγεται ότι είναι και καλά, ας πούμε, δεν πάρα πολύ δυσαρεστημένος και δεν τον αφήνει να ανέβει ο Φερέρα και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία είναι τελείως μπαρούφα. Εγώ θυμάμαι και με τον Άγιαξ να είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Το θυμάμαι και στα άλλα μάτσα προωθείται και εχθές
προχθές ο Μάτος αυτό ακριβώς κάνει. Είναι εκεί που πρέπει, έξω από την περιοχή, εξαπολύρα κεραυνό. Οι φήμες λένε ότι του λέει να σουτάρει. Σούταρε, πίστεψε τα πόδια σου και σούταρε έξω από την περιοχή. Και γι' αυτό τρέχει και αγκαλιάζει τον Αμπέλ Φερέιρα. Μια μικρή παρένθεση. Ξέρουμε το δέσιμο που είχαν οι παίκτες, οι περισσότεροι παίκτες, οι παλιοί παίκτες με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Δεν αμφισβητείτε, είχε τρομερή επαφή με πολλούς από τους ποδοσφαιριστές, είχαν βρει χημεία, είχαν κάνει μια οικογένεια, ήταν δεμένοι, ήξερε ο ένας τα χνότα του άλλου, είχαν απόλυτη ταύτιση σε πολλά πράγματα, ήξερε τα κουμπιά τους, ξαναλέω, θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου ήταν ένας εξαιρετικός διαχειριστής, ισορροπιστής και ψυχολόγος. Αυτά τα τρία. Και μετά καλός προπονητής. Αν κάναμε αυτά τα δύο double, οφείλονται σε αυτά τα τρία στοιχεία του Ρουμάνου. Ήταν τρομερός διαχειριστής, ισορροπιστής και ψυχολόγος. Γι' αυτό και έλεγε συνέχεια the balance και the balance. Οι παίκτες λοιπόν, οι παλαιοί, είχαν ένα τέτοιο δέσιμο. Ξαφνικά κόβεται αυτός ο ομφάλιος λόρος και βρίσκονται και νιώθουν μεσαγωγικά ορφανοί μες στην ομάδα. Χωρίς τον άνθρωπο που τους ήξερε, χωρίς την χημεία που είχαν, να πρέπει να αποδείξουν καινούργια πράγματα και με καινούργιους τρόπους ίσως και με ένα καινούργιο σύστημα στον καινούργιο προπονητή. Το να γυρίζουμε συνέχεια πίσω και να λέμε «Αχ, τι καλά που ήταν με τον Λουτσέσκου! Αχ, τι ωραία που παίζαμε! Αχ, και τι καλός που ήταν!» Δεν βοηθάει σε τίποτα. Πραγματικά δεν βοηθάει σε τίποτα. Είναι σαν να μας έχει χωρίσει μία γκόμενα, αυτή έφυγε, επειδή μπορεί να μην της κάναμε το χατήρι. Δεν λέω ότι ήταν όλη δική της η ευθύνη, αλλά λέω, είναι μία γκόμενα που έχει φύγει, αυτή επέλεξε να φύγει, επειδή δεν μας γούσταρε πια, επειδή δεν της κάναμε όλα τα χατήρια, επειδή υψηλώθηκε, επειδή ένιωσε ότι δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Δεν το εξετάζουμε. Έχει φύγει αυτή όμως. Και να καθόμαστε λοιπόν μετά τη φυγή να λέμε, αχ, και τι καλή που ήταν η παλιά, και τι ωραία που περνούσα. Και να ζούμε με το παρελθόν. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω αν τούτος εδώ θα πετύχει. Δεν ξέρω τι σύστημα θα παίξει. Δεν ξέρω αν θα μείνει καιρό, θα μακροημερεύσει ή αν θα φύγει σύντομα. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει πράγματα σημαντικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το να κλαίμε και να μυρολογούμε για τον προηγούμενο που έφυγε, δεν μπορούμε να. Τι να κάνουμε, παιδιά. Αυτός είναι. Με αυτόν θα πορευτούμε τώρα και αυτόν πρέπει να στηρίξουμε. Παρά τις παραλήψεις, παρά ίσως το πείσμα του να παίξει το συγκεκριμένο σύστημα, θα την πληρώσει ο ίδιος άμα. Άμα η ομάδα δεν καταφέρει να το αφομοιώσει, δεν θα φύγουν 50 παίκτες, θα φύγει ο προπονητής. Αλλά το να γυρίζουμε συνέχεια πίσω και να μυξοκλέγουμε για τον προπονητή που τελείωσε αυτό τώρα. Τέλος, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι ποδοσφαιριστές. Αυτός είναι εδώ τώρα ο οποίος κάνει πραγματικά προσπάθεια να έρθει κοντά με τους παίκτες, να τους μιλήσει. Ξέρει ότι έχει handicap, ότι μειονεκτεί σε σχέση με αυτό που είχε ο άλλος. Που ήταν όμως αποτέλεσμα μιας μακράς περίοδου που έμεινε στον πάγκο. Ήτανε 2 χρόνια κάθε μέρα μαζί. Αυτός δεν είναι ούτε 2 μήνες. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι έχει πολύ σημειολογική και σπουδαία σημασία η αγκαλιά που στο γκολ τρέχει να δώσει ο Μάτος στο Φερέιρα. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα πετύχει, δεν ξέρω αν θα περάσει το σύστημα στην ομάδα. Δεν ξέρω, τα ακούσατε τι δηλώσεις και δηλώσεις. Εμένα γι' αυτό με έφεραν. Θέλετε να περιμένω πίσω και να κάνω μια αντεπίδεση? Όχι. Με έφεραν για να παίξω αυτό που παίξαμε στα 2 μάτς με τον Άγιαξ και αυτό που είδατε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Και μακάρι να το πετύχει. Φυσικά και θέλουμε να πετύχει αυτό. Φυσικά και θέλουμε να πετύχει. Γιατί αιμονές με τα πρόσωπα ποτέ δεν είχαμε. Να παραμείνουμε τώρα και να μνημονεύουμε συνέχεια τον Λουτσέσκο, το λέω, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και είναι ξεχωριστά πράγματα με την κριτική στον τωρινό προπονητή. Γυρίζω λοιπόν στο μάτς του Περιστερίου. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μια χαρά και στο δεύτερο
Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γκολ που ήταν πάλι αδράνεια της άμυνας, πάλι μια χαλαρότητα, πάλι μια λες και κατέβηκε ένας διακόπτης, λες και μειώσαμε την ένταση ας πούμε, μετά το 2-0, μετά το 0-2, σαν να νομίσαμε ότι τελείωσε το μάτσο, ότι είχε 1-2 λεπτά για να τελειώσει, αμέσως διακρίνουμε γιατί αυτό το πράγμα το βλέπεις αμέσως, στις μονομαχίες, στις σέντρες, στις ευκαιρίες που κάνει ο αντίπαλος. Τρώμε ένα γκολ λοιπόν μετά το 0-2 και στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα εμφανίζεται αγνώριστη. Νευρική, ασύνδετη, αγχωμένη, βαριά τα πόδια, εύκολα λάθη, άγχος. Και βλέπεις ότι έρχεται η ισοφάριση από τον Ατρόμητο. Έρχεται, το βλέπεις, το νιώθεις. Γίνεται λοιπόν εκείνη η παλιά, κάνει το τσαφ ο Κρέσπο, εκεί φαίνεται ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά κάποιοι συγκεκριμένοι παίχτες. Ο Κρέσπο δεν θα έτρωγε τέτοια ποδιά, τέτοιο τσαφ, δεν θα το έκανε πέρσι καμία στιγμή ή ο Βαρέλα. Και εκεί πρέπει να ανακτήσουν και πάλι την αυτοπεποίθηση. Δεν μπορεί να ξέχασε την ηρεμία του. Δεν μπορεί ο αλάνθαστος μέσα στην Μπενφίκα Κρέσπο που έκανε φοβερά παιχνίδια πέρσι. Δεν μπορεί ο αλάνθαστος Βαρέλα πέρσι, ο αψεγάδιαστος που συνέδεταν ένα δίδυμο τρομερό, τώρα να είναι έτσι, να παρουσιάζουν μια νευρικότητα, μια αναμπουμπούλα, ένα άγχος να μας πιάνει. Ήμασταν ήρεμοι πίσω. Και τα ίδια ισχύουν και για τον Πασχαλάκη βέβαια, που δεν είναι αυτός που ήταν πέρσι, ξεκάθαρο. Έχουμε πει πολλές φορές, ανθρωποφαγία ποτέ από μας. Να σταυρώσουμε παίχ του ΠΑΟΚ, να τον γδάρουμε, να τον κρεμάσουμε κατ' κέφαλα. Έτσι για να κάνουμε ένα μπουμπούλα δεν τα χρειαζόμαστε. Δόξα τω Θεώ. Το λέω για να γίνουν νούμερα. Δεν τα έχουμε ανάγκη. Αυτά. Και ποτέ δεν τα κάναμε. Ακόμα και όταν δεν μας άκουγαν όσοι μας ακούνε τώρα. Πρέπει λοιπόν να δουν πού οφείλεται αυτή η καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό το άγχος και να μακιγιάρουμε. Τα λάθη είναι λάθος. Να τα καμουφλάρουμε είναι λάθος. Ούτε να τα διωγγώσουμε και να φέρουμε την καταστροφή, ούτε να ισοπεδώσουμε την ομάδα και να απαξιώσουμε το σύλλογο σε καμία περίπτωση. Έχει κάνει 3-3, είναι αίτη η ομάδα, βεβαίως έχει να χάσει, ούτε θυμόμαστε από πότε. Πολλά παιδιά ήταν αγέννητα την τελευταία φορά που χάσαμε, το Μάρτιο του 18 αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην Τρίπολη, στο πρωτάθλημα. Όμως πρέπει να προλάβουμε πράγματα, γι' αυτό τα λέμε. Το διπλό είναι τεράστιο γιατί η ομάδα πραγματικά έβγαλε από θέματα στο τέλος, παρά το ότι μετά το 2-2 ο διαιτητής είναι πραγματικά εχθρικός και ο επόπτης και ο διαιτητής, μας μπρόχνουν στους δυο χαμένους βαθμούς, αλλά η καρδιά του πρωταθλητή, εδώ πάει η καρδιά του ΑΕΤ του πρωταθλητή, χτυπά δυνατά. Και αυτό φάνηκε στο τσουακυρώνει γκολ στο 80 τόσο και βρίσκεις τα αποθέματα και φτάνεις σε ένα τόσο σημαντικό διπλό. Και τώρα έρχεται ο συμπολίτης, ψηλωμένος φυσικά, μετά από το χθεσινό. Και είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζοντας ότι στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, στην υπέροχη αίθουσα στο Βεργίνα Θέατρο, 21 και 27, στις 21, στις 27 και στις 28, ήδη έγιναν δύο παραστάσεις, χαμός στο Γιώργο Θεοφάνους, 30 χρόνια Γιώργος Θεοφάνους, ο δικός μου δρόμος, μόνο για 5 παραστάσεις, άλλες 3 παραστάσεις, το ξαναλέω, γίνεται χαμός, 2310-491-291, όλο το 24ωρο στο καζίνο για προπόληση εισιτηρίων, στο ticketservices.gr και στο public για τον Γιώργο Θεοφάνους που έχει γράψει σπουδαία τραγούδια που θα μείνουν πραγματικά ανεξίτηλα στον χρόνο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Πάμε! Εδώ είμαστε! Πάμε στις γραμμές, περιμένουν 4 γραμμές, 2310-287-888. Μόνο μία πολύ μικρή, μου επιτρέπετε, παρένθεση. Πολύ μικρή παρένθεση. Σβήσε το χαλί, μαέστρο.
Έφυγε αυτός ο υπέροχος τύπος που τον αγαπήσαμε όλοι μέσα από συγκεκριμένη διαφήμιση. Μιλάμε για τον Τάκη Σπυριδάκη, ηθοποιός, ο οποίος υποδίθηκε τον αγαπούλα, τον πρόεδρο, λαμόγιο, διαπλεκόμενο, αλλά και μάγκα ταυτόχρονα ομάδας ποδοσφαίρου. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι από τις κορυφαίες διαφημίσεις που έχουμε δει ever. Σαν ένα πολύ μικρό φόρο τιμής, αυτό, πάμε. Ψ' αγαπούλα, πες του προπονητή ότι την Κυριακή θέλω να παίξω Αντωνίου. Το παιδί βγάζει μάτια. Πες τον πρόεδρο αυτόν αλήθεια. Όταν παίζει, δεν βλέπετε. Πες του ότι το παιδί έχει φοβερά πόδια. Πες του αν έχει φοβερά πόδια, να πάει να διαφημίζει καλτσόνι. Πες του, το παιδί έχει σουτ που σκοτώνει. Αμόλα. Πες του, αυτό το ξέρουν καλύτερα οι μπεκάτσες και τα περιστέρια. Πες του ότι αν δεν τον βάλει να παίξει, θα το στείλω να προπονεί στα χωράφια. Έτσι είπε. Καλά, κοίτα, το παιδί με κάνα δύο παιχνίδια, αυτή η εποχή δεν είναι καλύτερα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, αυτά. Έφυγε ο υπέροχος αυτός τύπος, ο οποίος πάλεψε 3 χρόνια με την αρρώστια και έφυγε ο Τάκης Σπυριδάκης. Θα το θυμόμαστε όλοι μέσα από τις διαφημίσεις που μένουν για πάντα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό δώρο να δώσουμε σε εσάς και μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα μου δίνετε τα 3 τελευταία ψοφία του τηλεφώνου σας και σας βάζουμε στην κλήρωση για αφιγραντήρα TCL. 150 ευρώ η αξία του, αφιγραντήρα και σε συνεργασία βέβαια και προσφορά από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, νέοι. Αγαπούλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ένα, δύο, τρία αυτού και βγήκαμε. Καλώς το, ναι, καλώς το Μένιο. Λοιπόν, ο Αγαπούλας, έτσι ακριβώς. Ο Αγαπούλας, θα μείνει ο για πάντα νομίζω στην ιστορία. Κοίταξε, εκεί που λέει ότι δεν βλέπετε, αυτός ο παίκτης μας βγήκαν τα μάτια, ξέρεις, οπτικά Μανολόπουλος. Α, καλά, κατευθείαν μπορώ να πέσει μετά, έχω πολύ πράγμα. Λοιπόν, ή δεν τρώγεται με τίποτα να σε στείλω λαδόκολο, να σε στείλω κρεατούμπα και τέτοια. Κρεατούμπα, αγόρι μου, κρεατούμπα, αφού το είπες. Ή πρέπει να φτιάξουμε το κλίμα στην ομάδα, κλιματιστικά, ηλεκτρονέτ. Και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Και κλιμάρτ και τα λοιπά, ναι. Ό,τι και να κάνετε, όλοι οι υπόλοιποι, εγώ δεν πρόκειται να βγάλω άχνα για τον Πέλκα την αγαπούλα μου. Α, εγώ είπα. Από πέρυσι είπαμε. Δεν είναι δικό το πρώτο γκολ. Δεν είναι η ενέργεια φοβερή. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι ναι, περνάει μια φάση δύσκολη. Είναι αλλά πιο πολύ στεναχωρημένος από όλους μας ο ίδιος. Ξέρεις ότι περνάμε εμείς πριν ο κορδέλα, δεν το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Φυσικά δεν είναι. Δεν για είναι χάρη για να της ομάδος θα κάνουμε γαργάρα πολλά στραβά. Δεν είμαστε εδώ για να λιβανίζουμε. Το είπα, είπα συγκεκριμένη λέξη. Δεν είμαστε εδώ για να μακιγιάρουμε και να καμουφλάρουμε τα λάθη, τις αδυναμίες μας. Λοιπόν, επειδή αγαπάμε αυτή την ομάδα, θα πρέπει τα λάθη να τα επισημαίνουμε. Το γκολ του Βαρέλα είναι offside. Το δεξί βυζί του είναι εκτεθειμένο. Η ρόγα. Η ρόγα. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, Κωστή. Ναι. Από εκεί που τραβάει η κάμερα, είναι κάπου στο κέντρο του γηπέδου, ο άλλος είναι από πίσω του και έχω την πεποίθηση, τη βεβαιότητα για μένα, ότι τον καλύπτει απόλυτα. Δεν τους έκατσε. Ότι είμαι γραφικός. Να σου πω κάτι. Είναι τρομερά, Μένιο μου, τα αποθέματα, τα ψυχικά αποθέματα που βγάζει η ομάδα, που έχει χάσει το προβάδισμα από 2-0, 2-2, που τους ακυρώνεται γκολ καθυστερής, πρέπει, φίλε, να έχεις καμπανέλια. Πρέπει να έχεις κάκαλα για να το γυρίσεις. Μα γιατί είμαι τόσο ήρεμος και λέω, δεν πρόκειται να σας κάνω τη χάρη εσάς. Αυτός είναι ο αίτητος πρωταθλητής. Όποιος τον υποτιμάει, όποιος νομίζει ότι τελείωσε πέρσι ιστορία, πράττει λάθος. Συζητάμε και λέμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πιο εύκολο από ότι μες στην Τούμπα. Και αποδεικνύει η ομάδα, πατάει 3 γκολάκια, δέχεται μεν 2, τα οποία πρέπει να σταματήσουμε να τα βάζουμε. Α, και αν είναι λίγο να το καλαμπούρεσω. Ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί δεξιά, από τη δεξιά μας, από την αριστερή την πλευρά της άμυνας. Που η μπάλα είναι να βγει, να μην βγει, corner ή και out. Λάξη, ακόμη. Λάθη, και γίνεται μια σέντα και δεν τρώμε τον κολπάτα. Λάθη, δηλαδή λάθη. Είναι το ευαίσθητο σημείο μας.
Το λέω καλοπροαίρετα, ξέρεις, δεν το συζητάω. Δεν πρόκειται να ακουστεί κουβέντα από μένα σε επιθετικό στυλ και να κακολογώ τους παίκτες μου. Κριτική χρειάζεται. Με την Τσεσεκά της Ελλάδος. Οι οποίοι να είμαστε και προετοιμασμένοι να βλέπουμε και φάσεις δύο από κάρτες, δύο κάρτες στον ίδιο παίχτη και δεν το βγάζει έξω. Μα δεν έχει ωραία η ξεφτύλα. Και στο Βράνιες, και στη Χάρτιν, και στο Βράνιες χαρίζει μια κόκκινη, έτσι. Να τα λέμε όλα. Ρε παιδιά. Κωστή μου, και θα κλείσω ως εξής. Να είστε προετοιμασμένοι ακόμη και περισσινές φάσεις να βάλουν για να δικαιολογήσουν την αθλειότητά τους. Μπορεί να βάλει και σκηνές από το ποιο σκότωσε τον Τζόνα Βλακιώτη. Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα. Ζουμουσού, ρε, ζουμουσού. Κι άλλα σύριαλ εκείνης. Το θυμάσαι, ο συμβολεογράφος. Δεν το θυμάμαι. Για πες λίγο. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Μένιο. Καλημέρα μου. Ζουμουσού. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλο το σπουδάκι. Καλώς το Θουβού. Αλώστον. Αλώστον. Πού είσαι, ρε Μένιο. Έχω τόσο καιρό να σ' ακούσω. Εδώ. Έλα, γοράκι λοιπόν, μου, Κωστή. Σε ακούω. Μου λέτε και σας βάζω και για τον αφιγραντήρα όσοι θέλετε, έτσι. Έχω, ευχαριστώ, δεν θέλω. Πάμε. Καταρχήν, ήταν πολύ σημαντική η νίκη. Εγώ είπα κάτι την περσμένη εβδομάδα, πριν κλείσει η εβδομάδα. Είπα αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που είναι δύσκολα να είμαι κοντά. Ναι. Δεν υποτιμάω την ομάδα μου. Απλά θα τύχουν και στραβές, παιδιά, πώς θα γίνει. Εντάξει. Λοιπόν. Ειδικά όταν έχεις κόντρες, δηλαδή τώρα εκεί το Ζαμπά, εδώ στο φάδρο, ρε φίλε, δηλαδή πλάκα μας κάνει. Ειδικά βλέπεις. Μετά το 2-2 είναι σε οθεί στους χαμένους βαθμούς, με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Σε εκνευρίζει, σε οθεί στα άκρα σε οθεί. Ακριβώς. Διαιτητής και επόπτες. Τέλος πάντων. Άξι. Η ομάδα, παιδιά, έχει τεράστια ποιότητα. Ακριβώς. Και στις μονάδες της, και στις μονάδες της, αλλά και στον τρόπο που μπορεί να παίξει. Παιδιά, θέλει χρόνο. Αυτό, σας είπα, μέχρι να έρθει ο Βιερίνια και τα λοιπά και Μαουρίσιο και να αρχίσει να δένει και ο Αμπέλ να μπορεί να περνάει αυτά που θέλει και μπορεί η ομάδα να τα εφαρμόσει. Θέλει χρόνο. Πρέπει αυτό το διάστημα της προσαρμογής, αν δεν είμαι στην κορυφή, είτε τους μακάρι, έτσι, αλλά αν δεν είμαι να είμαι εκεί, πολύ κοντά, εκεί. Να είμαι κοντά, να μην φύγω μακριά. Δεν θα τον αφήσουν τον άλλον, δεν θα τον αφήσουν να χάσει πουθενά, παιδιά, σας το λέω. Κωστή. Στην κακή του μέρα θα τα φέρουν από εδώ, τα φέρουν από εκεί. Αυτοί έχουν λυσάξει, δεν μπορούν να χωνέψουν αυτό που κάναμε πέρσι. Και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο, νόμιμο ή παράνομο, να κάνουν το πρωτάθλημα. Γράψτε το, σας το λέω. Καλά, νόμιμο, εντάξει, οκ. Okay. Άστο. Γράψε λάθος. Πέρυσι μετά την Τούμπα, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, βγήκανε πολλοί και είπαν ότι ο Ολυμπιακός δεν χάνει, παίξε το να κερδίζει. Εδώ δεν σας είπα, Φεβράριο μήνα. Εγώ στοιχηματζής δεν είμαι. Στοιχηματζής δεν είμαι, σας είχα πει. Παίξτε. Μηδέν ήττες μέχρι το τέλος. Παίξτε το. Τι θα σου πω κι εγώ. Παίξε από τώρα τον Ολυμπιακό μόνο νίκες. Με τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι θα κάνει. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, όλα τα άλλα. Μα βλέπεις ότι στην κακή του μέρα, δώσε το πέναλτι με την Τρίπολη, να ξεκινήσεις με ένα χ, με μπινελίκια, με σφυρίγματα, έτσι, να σε φάει εσωστρέφεια, μια χαρά. Όπως είπε και ο Κρίς, είναι το τρίγωνο των Βερμούδων εκεί πέρα. Άστο, φίλε. Και των Σαγιονάρων. Λοιπόν, έγινε Θουβού. Μια ερώτηση. Ναι. Τι κάνει ένας σκεφτές πάνω στο κεφάλι. Για πες. Σκέφτεται. Άντε καλημέρα. Όχι ρε φίλε. Ζουμουσού. Καμένοτε. να κλείσω το κλιματιστικό, φιλιά. Σκέφτεται. Γεια σου Θουβού. Καμένα τελείως. Αυτά είναι λιχνία. Λιχνία την αλλάζει, φωνάζει ηλεκτρολόγο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλό στο στράτο. Λοιπόν. Ξέρεις ότι μετά την πρώτη αγωνιστική και τις ομορφιές που είχαμε στο Καραϊσκάκι, επιστρέφουμε πάλι στο Καραϊσκάκι για να ξανάρχουμε πάλι ομορφιές. Πάλι. Λοιπόν, πλέον στο ΒΑΡ, στο Καραϊσκάκης, αποφασίσανε να μην δείχνουν καθόλου, να μην ανοίγουν καν τις κάμερες και να δείχνουν πλάνα αρχείου.
Ωραία. Δεν έχει σημασία. Αφού ούτως ή άλλως τα βλέπει, δεν τα βλέπει. Εσύ, ο μεγάλος Βέγκος, να σου δώσω κάτι έτοιμες που έχω σε φωτογράφο. Μα λέει, δεν είμαι εγώ. Γιατί σε αυτές που θα σου δώσω θα είσαι εσύ. Τέλος, φίλε, δείξω τι να είναι. Μα γιατί δεν δείχνει ζωντανά. Γιατί άμα δείξω ζωντανά, θα δείξω αυτά που θα δείξουν την αλήθεια για το γάβρο. Άρα. Πολύ μπροστά ο Βέγκος είναι. Το πρώτο βαρ ήταν αυτό. Έτσι, λοιπόν. Μαρ, είπαμε, όχι βαρ, μαρ. Ας πάμε λίγο τώρα στα, πρώτα στα δικά μας και μετά στα του Άρη. Ναι. Λοιπόν, στα δικά μας. Δυστυχώς θεωρώ ότι αν συνεχίσει έτσι ο προπονητής μας θα χάσει πολλούς παίχτες μέχρι το τέλος της σεζόν. Με το ίδιο σύστημα λες? Όχι. Με τη συμπεριφορά που δείχνει στους παίχτες που δεν είναι στο βασικό κόσμο της ομάδας. Για τον Ίγκασον βασικά νομίζω. Και για τον Ίγκασον και για τον Ζίφκοβιτ και για τον Στοχ, ναι. Για πολλούς παίχτες. Για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου, πρόσεξε, ο Λάμπρου δεν έκανε καλή προετοιμασία. Είχε θέματα τραυματισμών, δικαιολογείται απολύτως ο προπονητής να μην τον βάλει. Εντάξει. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι, με εξαίρεση τον Στοχ, ο οποίος ήταν λίγο έξω από τα νερά του, δεν έχουν κάνει άσχημη προετοιμασία. Ναι. Όταν εσύ είσαι ένας ποδοσφαιριστής και βλέπεις τον άλλον τον οποίο αντικαθιστάς να είναι τραυματίας και να μην μπαίνει στο 100%, γιατί όποιος μου πει ότι ο Βαρέλα ήταν στο 100% και μπήκε και έπαιξε, εγώ θα σχέσω τα πτυχία μου. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν ήταν στο 100%. Και όταν βλέπεις να μπαίνει ένας λαβωμένος μέσα στη θέση σου, ενώ εσύ εδώ έχεις απαρνηθεί την εθνική σου για να κάτσεις να παίξεις, να συγκεντρωθείς, να δουλέψεις και να παίξεις, αυτό το πράγμα, φίλε, σε εκνευρίζει. Και όσο τα αποτελέσματα έρχονται, αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Αν σταματήσουν να έρχονται τα αποτελέσματα, ξέρεις, μετά η μουρμούρα, ο ψήθυρος γίνεται φωνή. Ναι. Και η φωνή ενώνεται με τις άλλες φωνές και γίνεται χαμός. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος και είναι, έχει λογική και αλήθεια μέσα. Υπάρχει και ο άλλος που θα σου πει το εξής. Ότι προτιμά να δείξει εμπιστοσύνη σε αυτούς που περνούν μια δύσκολη περίοδο, π.χ. Πασχαλάκης, π.χ. Πέλκας, π.χ. Βαρέλα. Και να ο μην Βαρέλα δεν λέω γενικά συζητάμε τώρα, μην στέκεσαι τα ονόματα. Γενικά. Εντάξει, ναι, το σκεπτικό του. Για να μην τους κάψει. Ακριβώς. Δηλαδή για να μην τον χάσω. Ειδικά παίκτες που πέρσι έκαναν αυτά που έκαναν. Εγώ βέβαια. Θα συμφωνήσω. Ναι. Θα συμφωνήσω με αυτό που λες. Είναι προσπαθούμε τώρα, όχι ότι σημαίνει ότι συμφωνώ απόλυτα. Ψάχνουμε να βρούμε και τις δύο όψεις του νομίσματος. Κάπου λοιπόν αυτός, γι' αυτό είπα ο περσινός ήταν τρομερός ισορροπιστής. Ναι, γιατί κάπου πρέπει. Είχε τους παίκτες όλους, όλους στην τζίτα. Όλους στην τζίτα και όλους έτοιμους. Ακόμα και αυτοί που δεν παίζανε, τους είχε στον πυρι-μπύρι στο αυτό. Τι πρέπει τώρα να κάνω. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Δεν πρέπει να χάσεις αυτούς που είναι απ' έξω. Δεν ξέρω τον τρόπο, μιλώντας τους, δίνοντάς τους ευκαιρίες όταν τα μάτς έχουν καθαρίσει, βάζοντάς τους σιγά σιγά. Ο Λουτσέσκου, Κωστή, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Λουτσέσκου πέρυσι είχε τα παιχνίδια όλα. Εκεί θα κατέληγα, ότι τούτος εδώ έχει μόνο ένα μάτς τη βδομάδα, φίλε, προς το παρόν. Και κύπελο θα μπούμε μετά το Γενάρη, αργούμε. Έτσι. Άρα θέλει και αυτό το θέμα διαχείριση, για να μην χάσεις τον Ίγκασον, τον Στοχ, τον Ζίβκοβιτς, τον οποιοδήποτε, κατάλαβες. Είναι βασικά πολύ... για να μην χάσει τα αποδυτήρια. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν δεν του αρέσει κάποιος παίχτης και δεν τον θέλει. Ακριβώς. Εμένα ο ΠΑΟΚ με ενδιαφέρει να κερδίζει. Πρέπει και αυτός να δείξει ότι είναι δίκαιος. Ναι, δηλαδή, παίχτες θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτοί που παίζουν γιατί είναι καλύτεροι από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ακριβώς, αυτοί που δεν παίζουν. Ακριβώς. Κοίταξε, γνωρίζουν και αυτοί που δεν παίζουν Στράτο ότι αυτοί που παίζουν έχουν κατορθώσει κάποια πράγματα. Άρα το έχουν πάρει με το σπαθί τους. Το γνωρίζουν και αυτοί που είναι απ' έξω. Ναι, το γνωρίζουν και αυτοί που είναι απ' έξω ότι αυτοί που παίζουν βασικοί έγραψαν ιστορία πέρσι. Άρα μέχρι ενός σημείου δικαιολογούμε το ότι επιμένει σε κάποιους που είναι ντεφορμέ. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί. Αν συνεχίσει το ντεφορμάρισμα να είναι SAE. Κατάλαβε. Αυτό λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, δηλαδή πιάνοντας και τις δύο πλευρές. Απλά στο θέμα του Ίγκασον διαφέρει και τίθεται θέμα έτσι ηθικού διλήμματος. Είναι που έμεινε εδώ. Σου λέει όχι, έμεινα για να σε... Όχι, γιατί είναι υποχρέωσή του και δικαίωμά του σαν επαγγελματίας παίκτης, αν θέλει να μείνει, να μείνει. Α. Εμένα αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι προτιμήθηκε ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν έτοιμος οργανικά να παίξει από έναν οργανικά πανέτοιμο και παίκτη ο οποίος έχει δουλέψει, έχει χιλιάσει 15 μέρες. Έγινε Στράτο, σε χαιρετώ. Όσο για τον Άρη, προσοχή στην συντακτική μας προσέγγιση. Θα τα δούμε αυτά, έχουμε μέρες μπροστά. Λίγο Κώστα, μια στιγμή. Ο Άρης στην αντεπίθεση ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλά.
ταμπούρι θα παίξει και θα παίξει στην κόντρα. Θα πρέπει, θα πρέπει ο δικός μας ο προπονητής να κάνει κάτι ώστε να παίξουμε λίγο πιο έξυπνα. Όχι αφελέστατο όπως παίξαμε με τον Ατρόμητο στο δεύτερο μήνα. Έγινε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, και sorry που περιμένατε. Ναι. Δεν πειράζει, σας περιμένουμε. Έλα Γιώργο μου, έλα. Σ' ακούω. Λοιπόν, ας πάρουμε όλοι να πάμε να σφραγίσουμε το πτυχίο προπονητικής και να αναλάβουμε και να το γίνουμε προπονητές. Φτάνει πια ρε παιδιά. Φτάνει πια αυτή η μουρμούρα, όλο τα κάνουμε, τα άσπρα μαύρα και τα μαύρα τα βάφουμε κόκκινα. Κριτική πρέπει να γίνεται, είπαμε, ναι, αλλά με καλόπιστη και με μέτρο για να διορθώνουμε πράγματα. Όχι στην ισοπαίδωση. Φωνάζω συνέχεια, εγώ είμαι κουραστικός. Δεν γίνεται να απαξιώσουμε τον αήττο πρωταθλητή. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Να ευτελίσουμε την ομάδα, να τους βγάλουμε όλους άχρηστους. Εμένα ντεφορμάρισμα. Τον Μπέλκα που τον έχουν ξεσκίσει κάποιοι, αυτός κάνει όλη την ενέργεια στο πρώτο γκολ και του το δίνει έτοιμο, Γιώργο. Τι να πούμε. Βέβαια και αυτός χάνει μετά το σουτ και τη στέλνει στα πουλιά. Είναι ενδεικτικό. Μην το λες αυτό. Ναι, ναι. Λέω, το συζητάμε γενικά. Ναι, ορισμένοι να καταλάβουν και τα λοιπά. Ότι ένας προπονητής. Ο Πασχαλάκης, βλέπεις. Και ο Πασχαλάκης δεν πατάει. Πώς το λένε, είναι και κριτική από πολλούς γιατί έβαλε μέσα το Βαρέλα. Τελείωσε το παιχνίδι. Πες έπαζε το δίκιο σου. Και χάναμε. Τι θα λέγανε, γιατί δεν έβαλε το Βαρέλα. Και αν τον γκολ του Βαρέλα μετρούσε, δεν θα λέγαμε ότι ο Βαρέλα καλά έκανε και τον έβαλε, γιατί έχει τα ψυχικά του θέματα. Σε ρίξει με φίλο για το θέμα του Βαρέλα, γιατί δεν θα παίξει ο Βαρέλα που είναι απροετοίμαστος και τα λοιπά. Δεν βαρύεσαι. Ωραίο είναι να είναι. Ωραίο είναι να διαφωνούμε. Έτσι. Καλά να είναι, καλά να είναι. Το πιλαράκι μου καλά να είναι. Δεν βαρύεσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σαββατιάτικο το παιχνίδι. Κατηγορώ όλη την άμυνα στο 2-1. Δεν σταμάτα δική να έχει σηκώσει το Λάιτσμαν τη σημαία. Ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει και από τη στιγμή που ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει το παιχνίδι συνεχίζεται. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κύριε Πασχαλάκη, έχεις τον boy. Τα σωματικά προσόντα θα κάνει συνέξοδό σου για να κερδίσεις την μπάλα. Πάρ τους όλους παραμάζωμα. Είσαι τερματοφύλακας και έχεις το... Παραμάζωμα, παραμάζωμα. Ναι, έχεις το πλεονέκτημα, θα κερδίσεις το επιθετικό φάουλ. Στο δεύτερο γκολ, τι μου κάνεις αυτή την έξοδο. Βγαίνεις ο κέντρο, βγαίνεις έξω από την αισθία σου και φτάνει ακριβώς στο σημείο του μπέναλτι. Ποιος ο λόγος, παλικάρι μου καλό. Φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου στα καλά του ο Πασχαλάκης. Τι να πούμε. Αμά δεν καλά στα καλά του. Είπα το μεγάλο του προσόν, παιδιά, Γιώργο μου, το μεγάλο προσόν του Πασχαλάκη, έτσι, είναι αυτή η τρέλα που έχει. Αν αυτή εκλείψει, τότε είναι ένας άλλος τερματοφύλακας. Πέρσι, πολλές φορές έτρωγε τον αντίπαλο. Δηλαδή, πες μου, υπήρχε περίπτωση να φάει πέρσι ένα από αυτά τα δύο γκολ που φάγαμε στο Περιστέρι? Στο μεν πρώτο θα έβγαινε και θα έπαιρνα μπάριζα όλους στην πια μικρή περιοχή. Ποια σέντρα, όλους. Και στο δε δεύτερο θα τον έτρωγε ζωντανό το Βέλιο, φίλε. Πέτρεψέ με λίγο για να κλείσω, για να τι περιμένουν και 4-16 με βάλεις για το μηχάνημα. Κάνετε κάποιο λάθος με την δεύτερη κίτρινη κάρτα που έβγαλε στον ποδοσφαιριστή. Γύρισε και του είπε, για δεν θα σε βγάλω κίτρινη κάρτα την άλλη φορά, ναι. Θα σου βγάλω κόκκινη. Θα σου βγάλω κάρτα καυσιερίων, θα σου βγάλω μια κάρτα UNICEF, μια κάρτα Χριστουγέννων, μια κάρτα Μασούτη, βρε αδερφέ, κάτι της. Μια κάρτα. Δεν παίζονται. Με μια τηλεκάρτα. Άστο, άστο. Γελιοποιούνται, αλλά να ξέρετε, έτσι θα πάει το πράγμα. Καλά, μένε. Το έχετε υπόψη. Έχουμε το Δούκα που δεν αφήνει τίποτα κάτω, να ξέρεις. Το είδατε. Εσύ έχεις δει ποτέ να παίζει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο στην Τούμπα και να μας δείχνουν στην οθόνη το παιχνίδι όχι, και κάνει ο Ολυμπιακός? Πανηγύρισαν στο ακύρωθεν γκολ του Βαρέλα. Αλλά χλατς μετά! Γεια σου Γιώργο, σε φιλώ! Έγινε, σε ευχαριστώ! 4, 16, σε έβαλα ήδη. Πάμε παρακάτω. Για αφιγραντήρα TCL. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 ή στο σταθερό μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Πέσαμε! Πάμε στον μεθ επόμενο, ναι! Καλημέρα! Καλημέρα Κωνσταντίνε! Καλό στο φιλάρετο! Ξέρεις τι ωραίο είναι, δεν έγινε καμία αναφορά βέβαια, ότι εμείς δεν φοβόμαστε αυτές τις ταμιακές μηχανές που μας πετούσαν όπως έλεγαν. Γιατί είχαν πει ότι πέταξαν μια ταμιακή μηχανή.
Όχι την ταμιακή μηχανή. Αν πετούσαμε την ταμιακή μηχανή, θα υπήρχε ένα θέμα. Την μα ταινία τη. Ότι πετάξαμε. Σιγά μην πετάξαμε και μια αλωνιστική μηχανή. Να πούμε. Έτσι ακριβώς. Καμιά Singer, λοιπόν, να πούμε, μηχανή ραψίματος. Εμείς δεν φοβηθήκαμε καμία ταμιακή που μας πετούσαν συνέχεια εκεί πέρα, ναι, και τα κάνανε ρόιδο κάτω στο χόρτο. Τα είδατε. Και δεν έτσι διέκοψε δεύτερη φορά ο διαιτητής. Τα είδατε. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, σήμερα που το ημερολόγιο λέει 16 Σεπτεμβρίου 2019, ο ηθοποιάρας, αυτός ο μεγάλος, ο Ρόμπερ Ντενίρο των Μπάγκων, ο Γκαρθία δεν έχει δουλέψει ακόμα πουθενά. Κλείνω την παρένθεση. Σ' ακούω, φίλε. Ωραία. Επίσης, τι όμορφα που ήταν στην αθλητική, δεν ξέρω τι στην ευχή είναι, αθηναϊκή, ό,τι θέλεις, όταν με επιφωνήματα, ξέρεις τι όμορφα επιφωνήματα, είναι ασταμάτητος. Αυτός που περιέγραφε τον αγώνα για λογαριασμό της ΕΡΤ, είναι συνδεσμήτης στον Ατρόμητο. Δεν ξέρω. Και επιτρέπεται στο κρατικό κανάλι που το πληρώνω εγώ και εσύ και όλοι μας να είναι τέτοιες οι τσιρίδες στα γκολ του Ατρομήτου, κύριε Μπακόπουλε. Αλλά πρέπει να δείξουμε, να βγάλουμε γαβριλίκι, Εδώ του έφυγε η φωνή κάποια στιγμή. Κοκοράκια έκανε, κοκοράκια. Ναι, ακριβώς. Αλλά βράνιασε. Στην Αθηναϊκή Κυριακή να ακούσεις επιφωνήματα για τη μεγάλη ομάδα. Είναι ασταμάτητος. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας, δηλαδή. Τελείωσε. Πάει να πάρει το Champions League, να πάρει και το πρωτάθλημα, να τα σπαρώσει όλα. Τον παίζουν για τον Ολυμπιακό. Τον παίζουν. Εννοώ τον Άσο στο δελτίο. Όλοι τους. Έτσι. Όλοι. Τον παίζουν τον Άσο κατευθείαν και χαίρονται κιόλας. Μια χαρά, λοιπόν. Όλα καλά. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Ας χαρούν όσο θέλουν και όσο μπορούν ακόμα. Αλλά να ξέρουμε κιόλας, γιατί αυτό είναι περίεργο, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω πώς την ευχή θα το βάλουμε σε μια σειρά, είναι το ΒΑΡ. Δηλαδή, το ΒΑΡ είναι ανώτερο από τον διαιτητή. Όταν λοιπόν ο Λιμιός φεύγει και σφυρίζει κιόλας ο διαιτητής ότι είναι offside, ο Λιμιός πρέπει να πάρει την μπάλα, παρόλο τη σφύριξε ο διαιτητής, να κάνει το σουτ και να βάλει γκολ. Μήπως τυχόν, ακριβώς, ότι δεν είναι offside. Σωστό. Μήπως τυχόν και γυρίσει τη φάση πίσω, λέμε τώρα. Δηλαδή, τα πράγματα είναι περίεργα αυτό. Κοίταξε, με το ΒΑΡ. Φιλάρετε, υπάρχει μία περίοδος προσαρμογής ακόμα και από τους παίκτες. Δεν είμαστε μόνο εμείς που σχολιάζουμε ή που παρακολουθούμε. Είναι όλοι που περνάνε μία φάση προσαρμογής. Με το ΒΑΡ, όχι το ΜΑΡ, άλλο το ΜΑΡ, άλλο το ΒΑΡ. Μιλάμε για το ΒΑΡ, όταν κάνει κανονικά τη δουλειά του, έτσι. Αυτό δείχνει καθαρά ότι δεν θα ακούσεις τίποτα. Θα πάρεις μπάλα και θα προσπαθείς να βάλεις γκολ. Τώρα μπήκε καλός, δεν μπήκε, τελείωσε. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το Κολομπάμπουε. Καλή εβδομάδα. Χριστάρα μου, καλή εβδομάδα. Κωστή, ανακαλύφθηκε, ξέρεις, ένα νέο μέρος, ναι, το οποίο έχει θέμα με τα μαγνητικά πεδία, είναι το τρίγωνο των Μαϊμούδων. Ναι. Είναι εκεί στο Καραϊτάβλι. Στην περιοχή Καραϊσκάκη, γύρω-γύρω εκεί, στον ηλεκτρικό κτλ. Χάνονται καράβια αυτά. Χάνονται καράβια, χάνονται κάμερες, replay, κάρτες, κάρτες Carrefour, κάρτες Κτέο. Όλα, όλα. Ένα τον έβγαλαν φωτογραφία και δεν φαίνεται στη φωτογραφία. Θαύμα. Είναι κενή. Στο Καραϊσκάκι δεν λειτουργεί το ΒΑΡ ούτε το ΜΑΡ. Είναι ΜΠΑΡ. Είναι μόνο για να παραγγείλεις ποτά και αναψυκτικά και τέτοια, να ξέρεις. Είναι ΜΠΑΡ, πάει ο άλλος, λέει, φίλε, πιάσε μια ένα ουίσκι, γιατί δεν βλέπουν. Λέει πάλι ο κανονισμός Nova, που ηρωνευόμαστε εμείς, αλλά λέει ο κανονισμός ότι αν το επίθετο του ποδοσφαιριστού, ο Αμπτελαουί, πώς τον λένε, Αλεχ Αμπτελαουί, αν είναι πάνω από τρεις συλλαβές, δεν δίνεται στη δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη. Αλλά εμείς γυρωνευόμαστε, κατάλαβες. Εννοείται. Έτσι, δεν θα έπαιρνε ούτε ο Μουλαχρασάνοβιτς, ούτε ο Ραμπρεσαρατατανά. Δεν θα έπαιρναν κάρτα εκεί. Πάντως, μπράβο, η Νόβα βγάζει συνέχεια ανακοινώσεις σε αυτό το υπέροχο κανάλι ότι έχει τα πιο σύγχρονα συστήματα, την πιο πλήρης κάλυψη. Αλλά για μια ακόμη φορά η Νόβα δεν μπόρεσε να βρει ένα πλάνο τελικά που έδωσε ο διαιτητής την κάρτα. Να δούμε, ρε παιδί μου, έδωσε την κάρτα στον παίκτη του Βόλου. Δεν μπόρεσε. Όπως μας λένε, δεν μπόρεσε. Δεν είναι αυτό, είναι. Τι να κάνουμε, τυχαίνει πάντα. Είναι αυτό το τρίγωνο, Κωστή, γι' αυτό. Είναι τα τρίγωνα πανοράματος και το τρίγωνο των Μαϊμούδων. Είναι γενικά εκεί. Λοιπόν.
Τώρα στα δικά μας, Κωστή, θα πρέπει λίγο να αντιληφθούμε, γιατί πάμε λίγο σιγά σιγά να πάμε στο άλλο άκρο. Παιδιά, το να πεις το αυτονόητο ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος περνάει μια πολύ κακή περίοδο δεν σημαίνει κριτική και ισοπαίδωση. Όχι βέβαια. Δεν είμαστε Άρης, ούτε ΑΕΚ να έχουμε βέβαια. Ένα σύνδεσμο και να λέμε ούτε, όλοι ακριβώς, Άγιος ο Θεός, ούτε λιβάνισμα, ούτε να υπνοτίσουμε τον κόσμο. Αλίμονο ρε παιδιά. Δηλαδή, το λέμε όλοι σαν παρέα, σαν ραδιόφωνο, σαν εκπομπή, σαν όλα. Έτσι. Κωστή μου, όταν ο τερματοφύλακας δεν είναι σε καλή μέρα, σε καλό φεγγάρι γενικώς, δεν μπορεί να προσφέρει πολλά στην ομάδα. Ας πούμε ο Πέλκας χάνει τα γκολ, έτσι. Αλλά μπορεί να κάνει άλλες 10 δουλειές μέσα στο γήπεδο. Ο τερματοφύλακας, αν δεν πιάνει την μπάλα, δεν είναι έχει πρόβλημα. Άλλη χρησιμότητα. Είναι πρόβλημα. Δεν έχει άλλη χρησιμότητα στο είναι γήπεδο. Πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι. Τι να κάνουμε. Ο Πασχαλάκης είναι σε κακή είναι κατάσταση. Είναι σε κακή κατάσταση. Τι να... Ρε παιδιά, Κωστή, περιμένετε να το πω. Αν εγώ δηλαδή βγω, ρε Χριστό, αν εγώ βγω, που έχω το μικρόφωνο και πω ότι δεν τρέχει τίποτα, άριστα όλα, θα με πιστέψετε. Δεν το βλέπετε εσείς, ας πούμε. Πρέπει να το πούμε εμείς. Μα όχι άλλο αυτό όμως και άλλο τον δέρνουμε ζωντανό και φέρνουμε την καταστροφή. Όχι βέβαια. Αλλά πρέπει να βλέπουμε αυτό που γίνεται. Μα θα δηλαδή, πρέπει για την αλήθεια ρε παιδί μου. Εγώ συμφωνώ με το Στράτο ότι ήταν λάθος και μάλιστα έγινε και ένα τόπιμα του Βαρέλα και πρέπει να το πούμε ότι την περίοδο που έχει πρόβλημα με τη μέση του και έκανε θεραπείες πήγε και ένα τρίμερο στη Σαντορίνη έτσι μέσα στις διακοπές. Α ναι, δεν το ξέρω αυτό. Το οποίο είναι πολύ άσχημο, έτσι. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι εδώ τώρα, να έχει παρατήσει την εθνική, να είναι εδώ 10 μέρες να ξεσκίζεται. Εσύ υποτίθεται να κάνεις θεραπεία με τη μέση. Πρέπει να του το εξηγήσει. Αυτό λέω. Τον άφησες έξω, τον πιάνεις και του μιλάς σήμερα, ένα τέταρτο. Εγώ απάντως αν δεις την παρακάμερα, θα δεις ότι ο Ίγκανσον είναι φανερά στραβωμένος και εγώ πραγματικά τον δικαιολογώ, έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακριβοπληρώθηκε από τον ΠΑΟΚ. 4 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον αξιοποιήσουμε. Δεν γίνεται. Αυτό να... είναι. Η δουλειά, φίλε του προπονητή, είναι αυτή. Δεν είναι μόνο να βάζει τα συστήματα και να κάνει αλλαγές. Είναι και να μιλάει στους παίκτες. Γύρω του, όλοι πρέπει να όλο, όλο το επιτελείο. Όλοι. Έγινε χρυστάρα. Ναι. Έχουμε κάνει μια ειδική θεραπεία. Έχουμε βάλει το αντιπριξαρχίδ για αυτή την εβδομάδα. Α, θα το δούμε. Έχουμε μέρες. Θα το αλείψουμε. Είμαστε ενωμένοι για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ακριβώς. 6, καμία καμία υποτίμηση. Πες μου λίγο ξανά, πες μου. 6-7-9. Έγινε. Σε χαιρετώ. Πάω σε διάλειμμα. Πάω σε διάλειμμα υπενθυμίζοντας Κρεατούμπα. Υπέροχα πράγματα απέναντι από τη θύρα 8. Μια υπέροχη ψυταριά. Με καταπληκτικά φαγητά, με καταπληκτικά μαγειρευτά. Και delivery 9-26-7-40 Κρεατούμπα. Πόντου 10. Ο Βασίλης σας περιμένει. Φυσικά Νικολαίδης Αγροπλαστεία, καταπληκτικό παγωτό, υπέροχες γεύσεις, ψωμάρες, τουρτάρες, κεράσματα, ό,τι θέλετε εκεί να το βρείτε. Στην Καραολίκη Δημητρίου 233-163. Αιγαίων, Δικητήριο και Ωραιόκαστρο, οι κορυφαίες ψαραγορές στην πόλη, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα, δεν μένει ψάρι δεύτερη μέρα, είναι πραγματικά υπέροχα όλα, πεντανόστιμα, 214.000 το Δικητήριο, 69-56-66 για το Ωραιόκαστρο. Και βέβαια η Electronet Παμπουγής Νικολαίδης που και σήμερα συνεργασία με τη DCL δίνει ένα καταπληκτικό αφιγραντήρα αξίας 150 ευρώ. Είτε μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526, είτε μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα. Επιστρέφουμε! Έλα, εδώ είμαστε! Πάμε! Δεν πέφτει με τίποτα! Το λέμε συνέχεια, το δηλώνουμε. Έλα ρε Μανόλο, έλα ρε Τσουκνίδα. Έλα. Πάμε, ζήγωσε. Μήπως γνωρίζετε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με το συμπολιτή? Το γνωρίζουμε, αλλά δεν θα το πούμε. Ακόμα το φιλάμε για έκπληξη. Στείλε χαιρετίσματα που θέλεις. Χαιρετίσματα σε όλα τα ζουμουσάκια. Να περνάτε καλά και μόνο ζουμου σου. ΠΑΟΚ μόνο. Bye. Γεια σου Μανόλο. Να είσαι γερός. Όταν έρχεστε, περνάτε από κάτω να ανεβαίνετε να λέτε ένα γεια. Να ανεβαίνετε να χαιρετάτε. Πάμε γραμμές 2310-287-888. Θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εκπληκτικές γεύσεις 705-750 τη Λιβεριά. Εκεί απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Με εκπληκτικές γεύσεις. Με φοβερά γλυκά χειροποίητα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Με air condition εννοείται. Φωτεινός, πεντακάθαρος. Έφτιαξε μαγαζάρα ο Δημήτρης. Τον γκρέμισε και το ξανάρχισε από την αρχή. Εννοείται για κλιματισμό. Κλιμάρτ, αυτός είναι ο άρχοντας των κλιματιστικών. Κλιμάρτ, Ντάικιν και όχι μόνο. Ο Κώστας και ο Σες τηλεφωνείτε στο 917-646 και έρχεται στο χώρο σας, σας λέει, κάνει τη μελέτη δωρεάν εννοείται και σας περνάει το μαραφέτη. Και βέβαια για τέντα, τέντα home, εκεί 35 χρόνια, μπαμπάς και γιος, είναι οι τεντάρχες,
Τέντα Χόμ για αντιανεμική ζελατίνα, για πέργολα, για τέντα, ό,τι θέλετε. 4-30-0-11 για ανατολικά, 6-82-3-69 για δυτικά. Τέντα Χόμ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Θα δώσουμε και εκεί δώρο πάλι, όπως δίνουμε κάθε χρόνο. Να λέτε σε όλους τους χορηγούς, άκουσα τον τρελό το πρωί που λέει ότι είσαι κορυφαίος, και να παίρνετε και έκπτωση και περισσότερη φροντίδα και στοργή από τους χορηγούς που είναι πρώτα απ' όλα φίλοι και μετά όλα τα άλλα. Πάμε γραμμές, πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Ελά, Κωστή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το Σεραίο. Καλώς το. Γεια σου, Στελάρα. Καταρχήν, η ομάδα, το Σάββατο έχασε μια ιστορική ευκαιρία ο Πέλκας, εκτός από την πολύ καλή ατομική ενέργεια που έκανε στο πρώτο γκολ που το πιστώνουμε όλοι που ήταν πάρε βάλε στο Τσούμπα. Στο 48 το δίνει μια ασίστ στο Γιαννούλη, ρε φίλε. Λίγο να τη σταματήσει, να είναι λίγο πιο προσεκτικός, να την καρφώσει το γάμα και τελειώνει ο γάμος. Και μετά το κάνεις ένα 4-1-5. Ναι. Θυμάσαι τη φάση. Πόσοι δεν θυμάμαι. Ναι. Πόσοι δηλαδή, δεν θυμάμαι. Είπαμε, στη μία φάση του περνάς όλους σας σταματημένους, κάνεις φοβερή ενέργεια, σλάλομ, ενδεικτική της τεχνικής σου κατάρτισης, της ποιότητάς σου. Και μετά είναι αυτό που λέμε έλλειμμα αυτοσυγκέντρωσης, έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Δεν χάνεται αυτό, δηλαδή. Να πω ότι πήγε λίγο δίπλα από το δοκάρι, να πω ότι σούγε. Δεν είναι... Αυτό είναι ενδεικτικό, αδερφέ. Είναι ενδεικτικό. Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια, γιατί και είναι που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και μετά τους παίρνεις βάρνα. Πάμε στα γκολ. Η ομάδα του δευτέρου ημιχρόνου με την πρώτη ήταν σαν να ήταν άλλη, σαν να μπήκαν στους ουσίες. Ήτανε μεγάλη, μα φαινόταν από το πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο ότι μπήκαν φοβισμένοι, αγχωμένοι, μαγκωμένοι, ασύνδετοι, νευρικοί. Καταλαβες. Στο 2-2 φταίει καταρχήν ο Εσίτη που πουλάει την μπάλα στο κέντρο, έτσι. Ο Εσίτη παίζει ένα 20 λεπτό και μετά χάνεται. Και είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, όχι, πρέπει να χάσει 4-5 κιλά, να έχει λίγο περισσότερη φρεσκάδα, ίσως να ήταν και κουρασμένος από την εθνική. Ας μην τον έβαζε μετά. Δεν ξέρω τι είναι, πάντως μέχρι στιγμής έχουμε δει. Είναι ένας καθαρός κόφτης για συγκεκριμένα μάτς. Που με μεγάλους αντιπάλους που άλλος έχει την πρωτοβουλία. Για να δημιουργήσει δεν είναι. Το παιδί, το είπαμε από την αρχή, είναι ένα εξάρι, είναι κόφτης, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Και βέβαια, αν ήταν υγιής ο Μαουρίσιο, αν ήταν υγιής ο Βέρμπλουμ, δεν θα πιστεύω ότι θα ξεκινούσε βασικός. Έτσι λέω. Ωστε, και το μεγάλο κέρδος εκτός από το διπλό του Σάββατο είναι ο Μίσιτς, φίλε. Εξαιρετικός. Για μία ακόμα φορά. Από το Σάββατο ονομάζεται Μίσιον. Για μία ακόμα φορά. Από το Σάββατο ονομάζεται Μίσιον για τις αποστολές. Μίσιον. Πολύ σωστός. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Ναι, φίλε, στα στημένα βλέπεις ότι έχει πολύ γλυκό πόδι. Πάρα πολύ γλυκό πόδι, δηλαδή κάτι που έλειπε και λείπει από τον ΠΑΟΚ στα στημένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να εκτελέσει και τα κόρνερ, δηλαδή, γιατί εγώ βλέπω κερδίζουμε πάρα πολλά κόρνερ και τα μισά πάνε στο γάμο του Καραγκιόζη. Αυτός είναι μια κλασική περίπτωση αυτού που λέμε αρπάζω την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ναι. Το ότι έλειπαν ο Βέρμπλουμ, ότι έλειπε ο Μαουρίσιο, το ότι τραυματίστηκε ο Αγκούστο, το ότι τραυματίστηκε ο Καντουρί. Αυτός ο τύπος λοιπόν που τον θεωρούσαμε άχρωμο άοσμο. Ναι. Μην πούμε ψέματα. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγαμε ότι είναι και αυτός στο ρόστερ. Δεν μας είχε δείξει. Πέρα από ένα φοβερό γκολ την πρώτη φορά που έπαιξε στην πρεμιέρα του, μετά δεν. Κι όμως βγάζει ποιότητα, βγάζει χαρακτήρα, κάθετες μπαλιές, γλυκό πόδι και αρπάς την ευκαιρία, φίλε. Και έτσι όπως θα μας τόσουν οι αντίπαλοι, θα κερδίσει πάρα πολλά στημένα. Δηλαδή, για τα στημένα είναι, πιστεύω, έδειξε ότι το έχει, ότι είναι πάρα πολύ καλός. Δεν είναι τυχαίο σε δύο, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Τα έκανε και τα δύο τέλεια. Ακριβώς. Τα έκανε και τα δύο τέλεια. Μπράβο. Είναι από αυτούς που δείχνουν πράγματα. Αυτό το διάστημα που η ομάδα ακόμα ψάχνει τα πατήματά της, την άρπαξε την ευκαιρία. Αξίζει να είναι στο ρόστερ ο Μίσιτς. Εννοείται, γιατί έτσι. Κάποιοι λέγανε ότι δεν είναι φωτοβολίδα, δεν είναι γρήγορος. Μα δεν πρέπει σε μια ομάδα να είναι όλοι γρήγοροι. Έχει δουλειές για όλους. Αυτό δεν χρειάζεται να είμαστε. Δεν έχουμε ομάδα με εκατοστάριδες. Ναι, ο ένας θα συμπληρώνει. Το άθλημα δεν είναι τα 100 μέτρα. Έτσι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Εσύ έχεις κάτι που δεν έχει ο άλλος, ο άλλος έχει κάτι που δεν μπορεί έχει ο άλλος. Κάποιος, ακριβώς. Κάποιος μπορεί να είναι παικταράς και να μην είναι γρήγορος. Να έχει άλλα στοιχεία και να καλύπτεται η ταχύτητα από τον Λιμνιό π.χ. που είναι γρήγορος, ας πούμε. Έτσι, βέβαια. Από άλλους παίκτες. Το βασικό είναι να υπάρχει ταχύτητα στη σκέψη. Ρωτάω εγώ λοιπόν, ο Κοντρέρας ήταν γρήγορος? Όχι. Όχι βέβαια. Κωστή. Θυμάσαι που ήταν ένα βήμα πριν εκεί. Ναι. Ο Γκαρσία ήταν, τον θεωρούσαμε γρήγορο παίκτη, τον Πάμπλο. Όχι, φίλε, ήξερε πώς θα καλύψει την μπάλα, πώς θα φύγει με τεμπεσίρι από το πόδι του.
χωρίς ποτέ να είναι γρήγορος παίκτης. Δεν είναι. Ο Μπίσεσβαρ είναι γρήγορος, ναι. Δεν είναι όμως, έχει μια εκρηξούλα, έχει ένα πρώτο βήμα όταν είναι καλά, γιατί και αυτός δεν είναι καθόλου καλά μετά τον Άγιαξ. Κωστή, έτσι. Και τελειώνω, μου αρέσει το σκορ του Άρη, γιατί αυτοί θα έρθουν υψηλωμένοι και Άρη θα έχουν το μαχαίρι στα δόντια με τον Ολυμπιακό. Α, δεν γίνεται μετά από τέσσερα. Αυτό να έχουν το μαχαίρι στα δόντια οι δικοί μας, θα τα πούμε για το, ναι, μάτς με τον συμπολίτη, έχουμε μέρες μπροστά, έτσι. Έχουμε. Φιλιά! Τα λέμε, φίλε Κωστή, φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, καλά. Είσαι ο Θοδωρής. Έλα, ρε Θοδωρή. Έλα. Καλώς τον. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είχαμε 15 μέρες διακοπή, σωστά. Ναι. Να δουλέψουμε φυσική κατάσταση και τακτικά ό,τι μπορούσαμε με αυτός παίκτης που είχαμε. Σωστό. Λοιπόν, το βλέπω μέσα 15 μέρες, δίνει διήμερο ρεπό. Λέω, δεν βλέπω καλά τα ματάκια μου. Βλέπω τον Βαρέλα να κάνει ανάρτηση Σαντορίνη. Λέω, ναι, δεν βλέπουν σίγουρα καλά τα ματάκια μου. Ναι. Έρχεται την Πέμπτη ο Βαρέλα. Συγγνώμη, τη στιγμή που ο Βαρέλα προέρχεται από τη συγκεκριμένη ζημιά, που δεν είναι, ας πούμε, ότι στραμπούληξε ένα δάχτυλο στο χέρι μου. Είναι σαν να λέω εσύ στον εργοδότη σου, είμαι άρρωστος και θα πάω διακοπές. Όχι, να πω ότι δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω φαρυγίτιδα και δεν μπορώ να μιλήσω και να με δεις να τραγουδάω, ας πούμε, καραόκια σε ένα μπάρο, να πούμε στη Μύκονο. Καλύτερο παράδειγμα. Καλύτερο. Εντάξει. Κάνει Πέμπτη Παρασκευή προπόνηση και εμείς το βάζουμε. Και ο Ίγκασον έχει απαρνηθεί την εθνική και δεν παίζει το παιδί. Ναι. Σωστά. Χωρίς, δηλαδή, χωρίς να σημαίνει, κάνω το συνήγορο τώρα, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι επειδή έμεινε εδώ, πρέπει τέτοια καλά να τον βάλει. Έτσι, ήταν δική του επιλογή. Για μένα δεν τέτοια καλά πρέπει να τον βάλει, συγκυρία αυτήν. Ο λόγος που θέλω να τον βάλει δεν είναι επειδή έμεινε εδώ. Έτσι, είναι λάθος να το δούμε έτσι. Είναι επειδή ίσως ο άλλος να είναι από τραυματισμό και ντεφορμέ. Και ναι, αυτός πρέπει να είναι ο λόγος. Όχι, ξέρεις, δεν πήγα στην εθνική, άρα πρέπει να με βάλεις. Όχι, βέβαια. Απλά το βάζεις και αυτό στην κουβέντα μέσα, γιατί δείχνει από την πλευρά του ποδοσφαιριστή ότι εκτιμά πράγματα και ότι θυσίασε κάτι. Έτσι. Και έρχεται ο Βασκαλάκης και αυτός είναι σε κακά φεγγάρια, όχι κακό φεγγάρι. Λοιπόν, ναι, και είσαι εσύ ο Ζίβκοβιτς, και είσαι εσύ ο Ίγκασον, και είσαι το κάθε παιδί του ΠΑΟΚ που δεν είσαι στη βασική δεκάδα. Πες μου, τι μήνυμα θα παίρνεις από τον προπονητή αυτόν? Νιώθεις αδικημένος. Υπάρχει περίπτωση να παίξω? Μα ακριβώς εδώ τώρα είναι το λεπτό ζήτημα. Τι κάνεις με αυτούς που αφήνεις απ' έξω, τι κάνεις με αυτούς που μένουν στο περιθώριο ενώ νιώθουν ότι αυτοί που παίζουν δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση, πώς το διαχειρίζεσαι? Εδώ θέλει πραγματικά. Αυτός είναι ο ρόλος του επιτελείου. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο ίδιος ο προπονητής ή οι συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν είναι. Γιατί τώρα πάω να σου τελειώσω το γλυκό, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Διαβάζω σήμερα. Το ξέρεις ότι τους είχε δώσει κανονικά διήμερο ρεπό μετά τον Ατρόμητο. Το ακύρωσε. Και τελικά λέει το πήρε πίσω. Ναι, ρε, πολύ νιονιό ήθελε για να το ακυρώσεις. Αυτός πάει να σπάσει το ρεκόρ του Σανό γιατί θα ρεπό. Άμα θα βγάλεις. Περιμένουμε να δούμε πράγματα. Τι να δούμε, ρε Κωνσταντινά, ας την μπάλα. Εγώ σου μιλάω τώρα για νοοτροπία, για συμπεριφορές. Ας την μπάλα. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Πρέπει να τον αποκαθιλώσουμε από τώρα, λες? Όχι, δηλαδή, αλλά ναι, θα τον κρίνω. Και θα τον κρίνω φυσικά, αφιλά. Μα εννοείται, ρε παιδιά. Να βγαίνει από τον Ατρόμητο και να λέει, εγώ είδα, λέει, πνευματικά ήμασταν καλά, τακτικά ήμασταν καλά. Φυσική κατάσταση ήμασταν καλά. Λέω, αυτό άλλο παιχνίδι. Όχι, δεν να σου πω κάτι. Για το πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω ότι είδα πράγματα που θέλω να βλέπω. Διαφωνείς αυτό? Ναι, για, το κάτι, πρώτο, για το πρώτο. Αλλά τα μάτσα κρατάνε ένα ημίχρονο. Κρατάνε αυτό δύο. 90 λεπτά λέμε. Μέχρι να τελειώσει ο διευθυντής στο σφύριγμα. Στο λέμε. Δεύτερο, αδερφέ, φαίνεται ένα πραγματικά ψυχολογικό έλλειμμα. Είναι οι ίδιοι παίκτες, λες και βγήκαν. Δεν είναι μόνο ψυχολογικό έλλειμμα, σου λέω. Είναι πρόβλημα στη φυσική κατάσταση. Και ο άλλος μου λέει διήμερο ρεπό. Έχει την υποψία ότι άμα τους δώσει ρεπό θα φτιάξει φυσική κατάσταση. Μα 15 μέρες δεν παίξανε μάτς πέρα από τις εθνικές. Έτσι, και κάποιοι δεν παίξανε ούτε καν στην εθνική. Ναι. Εγώ ήμουν αθλητής. Δεν θυμάμαι να πήρα διήμερο ρεπό όταν είχα 15 μέρη προετοιμασία. Δεν το θυμάμαι. Εκεί αυτό. Εκεί οφείλουν και οι υπόλοιποι της οικογένειας να του πούν, έλα εδώ. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, αλλά έλα εδώ, ναι. Ξέρεις κάτι, εδώ δεν πάει έτσι το πράγμα. Δηλαδή να τον προφυλάξουν, ίσως οι παλαιοί παίκτες που πούνε μας τώρα. Κώστα, όχι, με συγχωρείς, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα σου εξηγήσω γιατί. Δεν οφείλουν αυτοί που ξέρουν, ρε παιδί μου, να τον κατατοπίσουν.
παρεμβαίνω στη δουλειά του έτσι. Εντάξει, είναι σαν να σου έρχομαι εγώ που είμαι τώρα ο νέος εργοδότης και να σου πω, Κωνσταντίνε, καλά τα λες εσύ, αλλά εμείς στο σταθμό τον καινούριο δεν το παίζουμε έτσι. Θέλω να παίζεις κάπως διαφορετικά. Δεν γίνεται αυτό. Πιθανόν όμως να με πιάσει ένας από τους παλιούς ραδιοφωνατζίδες και να πούν, ξέρεις κάτι, εμείς ας πούμε δεν τραγουδάμε στον αέρα ή εμείς δεν βάζουμε. Και να του πω ότι ξέρεις κάτι. Εγώ η θεία φώτιση, γιατί μόνο από εκεί περιμένω. Είμαι απογοητευμένος, τέλος πάντων. Μακάρι. Αλλά μην φτάνουμε στην απογοήτευση τόσο νωρίς. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Κυρίως κάνουμε κριτική, δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτό και να κλείσουμε. Κάνουμε την κριτική για να προλάβουμε πράγματα. Επειδή θα είναι λάθος να σταθούμε μόνο στη νίκη, την Παλικαρίσια. Η κριτική γίνεται, γιατί ακούω και συχνά τους φιλάδους να μας λένε για την γκρίνια και τη μύρλα. Άλλο η γκρίνια και η μύρλα. Είναι ξεχωριστά πράγματα, παιδιά. Να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε. Αν δεν τα αναγνωρίσουμε, θα τα βρούμε μπροστά. Ποτέ να διορθώσουμε. Έτσι. Έγινε. Καλά, σε χαιρετώ. Ναι. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, πολύ μύρλα, πολύ γκρίνια ρε παιδιά. Τι γίνεται αυτό, ρε. Καλώς τον. Βουζούκο εσύ είσαι. Σταμάτα, εγώ είμαι. Εντάξει, αλλά πολύ γκρίνια ρε. Γεια σου, Χριστάρα μου. Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Και να είμαστε, αφήστε και... να δούμε την ομάδα, θα τη δούμε. Να πω και κάτι, γιατί ξέρω ότι το χαίρεσαι και εσύ πολύ. Να ζήσει η κοράκλα του Άρχοντα, του Βασίλη Καρά, που πάντρεψε την κόρη του, τη μονάκριβή του, να του ζήσει, να την καμαρώσει. Ωραίο, ωραία, τι ήταν. Του αξίζουν μόνο χαρές αυτού του ανθρώπου. Του Βασίλη. Να πάω τώρα να δούμε, εντάξει, ο Χαρές, γιατί είναι άνθρωπος πάνω από όλα. Αυτό, αυτό. Λίγα ξέρει ο κόσμος από αυτά που κάνει. Πολύ λίγα. Αλλά, εντάξει. Πάμε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Η ομάδα θα στρώσει, δεν μπορεί να πάει έτσι. Δεν ξεχάσανε την μπάλα. Δεν την ξεχάσανε. Είναι πολύ ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Θα δούμε. Δεν μπορεί. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ γκρίνια. Καλή εβδομάδα να έχουμε πάλι. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου, Χριστάρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Παναγιώτη. Έλα, γόρι μου, έλα. Δόξα τω Θεώ. Ζου μου σου, αδερφέ. 4,85 για την κλήρωση. Ναι. Και θα σεβαστώ αυτό που είπε ο Κρέσπο. Τους πρωταθλητές, τι είπε. Μην τους υποτιμάς. Τους πρωταθλητές. Ναι. Και το άλλο. Αυτό, μην τους υποτιμάς. Αυτό θυμάμαι. Τι άλλο είπε. Όχι, είπε και κάτι άλλο που δεν το προσέχει κανένας και δεν το... τους πρωταθλητές τους περιμένεις, τους σέβεσαι και μένεις σιωπηλός. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα μείνω σιωπηλός για το παιχνίδι. Ας αυτοί που τρέχουν να προλάβουν να πούνε την άποψή τους για παίχτες, για προπονητές και αυτό, ας δουν το πρωτάθλημα και στα άλλα παιχνίδια, να δουν τι γίνεται και μετά ας μιλήσουν. Έχουμε πει, Παναγιώτη μου, και διαχωρίζουμε. Άλλο η κριτική, όταν βλέπουμε κάτι, πρέπει να το επισημαίνουμε, μαζί, γιατί είναι λάθος να το σκεπάζουμε, μαζί, να σηκώνουμε το χαλάκι και να βάλουμε από κάτω. Άλλο αυτό, άλλο να πάμε στο άλλο άκρο, όλοι άσχετοι, να ισοπεδώσουμε την ομάδα, να τους ευτελίσουμε όλους, δεν κάνει, είναι άλλο πράγμα. Είναι, απέχουν αυτά τα δύο. Όπως είναι λάθος η ισοπαίδωση και η αποκαθήλωση, άλλο τόσο λάθος είναι να βλέπουμε τα στραβά και να μην τα επισημαίνουμε. Για, όχι, να, δε, για, δε, για όταν... Δεν είμαι αυτής της άποψης. Ναι. Σωστά μιλάς, δίκιο έχεις, αλλά θέλω να πω και εγώ και κάτι άλλο, ας πούμε. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει συν 4 από πέρσι. Βέβαια, σωστό και αυτό. Σκέφτηκε κανένας σωστό. Αυτό. Σωστό, σωστό. Στον Ατρόμητο... Πολλά επιχειρήματα μπορούμε να πούμε. Ήρθε σοπαλία. Ναι. Πολλά επιχειρήματα. Απλά βλέπουμε αδυναμίες που πρέπει να διορθωθούν. Ναι. Μακάρι η ομάδα να... Στο πρώτο ημίχρονο είδα πράγματα. Μου θύμισε την περσινή ομάδα. Είναι αυτός που κάθεται και δεν κάνει τίποτα. Εννοείται. Εντάξει. Εννοείται. Και εγώ στράβωσα για κάποια πράγματα που έκανε ο Πασχαλάκης. Και εγώ στράβωσα. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις να κάνουμε... Τόσο πολύ, δηλαδή, αν κάποιος δει την παρακάμερα του παιχνιδιού, να δει που παίρνουμε το όνομα του Ζίβκοβιτ, ας πούμε. Δέστε συμπεριφορά ποδοσφαιριστή που έμεινε δίθεν αδικημένος στον πάγκο που λένε όλοι οι άλλοι,
Δέστε πώς συμπεριφέρεται. Ναι, ναι. Παθιασμένος τελείως. Όπως επίσης είπα. Και όπως δίνει είπα. Οδηγίες και βοηθάει. Βέβαια. Προς τιμή του. Όπως επίσης είπα, ο Μάτος που κάποιοι θέλουν να τον παρουσιάσουν ότι δεν γουστάρει τον προπονητή, γιατί τον αφήνει πίσω, ότι τον αδικεί, ότι δεν τον αφήνει να προωθηθεί, ότι είναι στραβωμένος, διάβασα και άκουσα τέτοια. Κάνω λάθος? Όχι, ο Μάτος λοιπόν τρέχει πρώτος, δεν έχει καμία υποχρέωση, καμία υποχρέωση να πάει και να σφιχταγκαλιάσει στον πανηγυρισμό τον προπονητή. Και δίπλα στη φωτογραφία είναι η φάτσα του ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου της ΕΡΤ που είναι Μεγάλη Παρασκευή προς Σάββατο, βρέχει και έχει διακοπή ρεύματος. Άμα δείτε τη φωτογραφία... Και να πω και κάτι για το ΒΑΡ για να τελειώνω να πάρουν και οι υπόλοιποι. Ναι. Οι αποφάσεις στο ΒΑΡ παίρνονται από το δημοσιογράφο ή από αυτόν που κάνει την περιγραφή πιο μπροστά. Ή από αυτόν που είναι δίπλα στον διαιτητή και του λέει «Έλεος! Έλεος! Έλα! Έλα! Φύγε! Έλεος! Άστο! Άλλα! Έλα!» Το γκολ του Ατρομήτου κατοκυρώθηκε προτού γίνει ο έλεγχος του ΒΑΡ και το γκολ του Βαρέλα ακυρώθηκε προτού γίνει ο έλεγχος του ΒΑΡ. Γι' αυτό λέω μήπως... Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Έχουμε να δούμε. Έτσι. Μην υποτιμάτε, μην υποτιμάτε τα ψυχικά αποθέματα αυτής της ομάδας. Μην υποτιμάτε τη δίψα και την τρέλα του κόσμου. Όλα λοιπόν, παίζουν ρόλο. Κωστή, όλα. Κωστή, είναι κάτι παρακινδυνευμένο να πεις κάτι ας πούμε αυτή τη στιγμή και να κρίνεις και να το. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε σιωπηλοί όπως είπε ο Κρέσπο. Έτσι. Δηλαδή σιωπηλοί στο να λέμε... Πώς αισθάνεται ο κάθε ένας που δεν παίζει, ας πούμε. Έχω την αίσθηση, Παναγιώτη, ότι το να μείνουν σιωπηλοί. Δεν ξέρει κανένας πώς αισθάνεται. Δεν νομίζω ότι αφορούσε τους οπαδούς της ομάδας μας. Το σιωπηλοί. Πιο πολύ τις φωνές από τους αντιπάλους που θέλουν να παρουσιάσουν την ομάδα αδύναμη. Από εκεί περισσότερο. Η δήλωση ήταν σημειολογική. Αφορούσε την εθνική Ισπανία, ας πούμε. Ναι. Που θέλανε να την αποκαθιλώσουν ορεγωρισμένοι, γιατί... Ναι, δεν το ξέρω. Το παράδειγμα είναι, δεν νομίζω ότι το χρησιμοποίησε για τους δικούς μας οπαδούς. Περισσότερο για όλους τους άλλους... Είναι πάρα πολύ έξυπνος άντρας ο Κρέσπο για να κάνει τέτοια δήλωση. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ πιστεύω και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω. Εγώ πιστεύω σε αυτή την ομάδα έχει τα στραβά της αυτή τη στιγμή, θα βρει το δρόμο της. Και πιστεύω ότι μπορεί ξανά να πάρει αίτητο το πρωτάθλημα. Όποιος δεν το πιστεύει, ας κάθεται να μιλιάζει. Έγινε Παναγιώτη. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Φυσικά το πιστεύουμε ότι η ομάδα θα πάει να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Για το αίτητο έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Φυσικά και το θέλουμε, εννοείται. Όμως είναι πολύ δύσκολο. Για το αίτητο λέω. Το να το ξαναπάρουμε, βεβαίως. Φέτος θα είναι και μια άλλη. Χρονιά γιατί έχει στο τέλος play-offs. Θα παίξουμε με τους αντιπάλους μας 3 και 4 φορές. Είναι αλλιώς φέτος το σύστημα. Πάμε 2 γραμμές πριν το διάλειμμα. Καλημέρα! Ναι! Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς το Βασίλη. Έλα. Σ' ακούω. Λοιπόν, χωρίς να σε διακόψω. Μπαμ, πάμε. Έλα, Λεβέντι μου. Λοιπόν, άκουσε. Η ομάδα μου αυτή τη στιγμή έχει κάνει 3 στα 3. Βέβαια, πρέπει να γίνεται η κριτική, όμως όχι να τους κατακρίνουμε. Λοιπόν, Δημητράκη. Θυμήσου τα γκολ που έβαλε ο Κρέσπο τελευταία χρόνια μέσα στο Ανατρόμητο, από τι κοφτές μπαλές πήρε και πώς πλάσαρε. Αυτό αν είχες κάνει το 1-3 εκεί πέρα, θα είχαν τελειώσει όλα τα πανηγύρια, όλες αυτές οι γκρίνιες και των άλλων. Τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, φυσικά η ανησυχία άρχισε να μπαίνει μέσα μου, αλλά όταν είδα το τρίποντο με 2 κεφαλές έβαλα 2 γκολ, άσχετα το ένα αν ήταν ελάχιστα offside. Λοιπόν, αυτό μου ξύπνησε τις περσινές μνήμες ότι με μία κεφαλιά έβαλα. Αρνούμε να χάσω. Βγάζω από θέματα. Ναι. Μπορεί να μην είμαι ακόμα εκεί που πρέπει, αλλά μην υποτιμάς αυτή την ομάδα. Έχει ψυχή που θα τη βγάλει όταν πρέπει. Αυτό είπαν. Ναι. Κωστήμο, μέχρι αυτή τη στιγμή πραγματικά όταν είδα τα 2 τα γκολ του Βαρέλα και του Κρέσπο, αμέσως ξύπνησε μέσα το περσινό μου και λέω ότι παιδιά το πρωτάθλημα δεν χάνεται, γιατί πήρανε, πώς το λένε, φωτιά οι αμυντικοί με τις κεφαλές και τα γκολ θα έρχονται σοριδών. Θυμήσου το αυτό που σου λέω και να έχεις μια όμορφη ημέρα. Να είσαι καλά, γεια σου Βασίλη μου. Είναι και η τύχη που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Είναι και η τύχη, δηλαδή χιλιοστά αριστερά, χιλιοστά δεξιά. Κάνουμε κριτική, κοιτάμε να διορθώσουμε τα λάθη, αλλά πρέπει να υπάρχει και τύχη που φέτος δεν την είχαμε. Ναι, καλημέρα! Ναι, καλημέρα, Ζουμουσού, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το, Ζουμουσού, αδερφέ. Κωστή, υπομονή είναι μεγάλη αρετή.
Και για όλα τα αδέρφια. Η υπομονή ακόμα είναι νωρίς. Θα δείξει. Κάνουμε την κριτική για να προλάβουμε πράγματα. Δεν είπαμε ότι έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Έχουμε 3 στα 3. Είμαστε αίτητοι. Λίγο έτσι, λίγο πολύ να πούμε. Εντάξει. Είναι λίγο okay. μαυρισμένοι. Οπότε εντάξει. Okay. Είπαμε. Δεν είναι όλοι χαρακτήρες. Δεν είναι όλοι χαρακτήρες ίδιοι. Έτσι. Είναι διαφορετικό. Θέλω να ρωτήσω στο αθλητήριο τι θέλουμε, δεν ποστάρουμε. Βεβαίως. Εκτός από τα πάμε. Πολιτικά, βρυσίδια. Κανονικά, δεν υπάρχει. Αν η βλακία μας έρθει στο κεφάλι, την ανεβάζουμε. Εκτός και αν, το ξαναλέω, υπάρχει σχόλιο που από κάτω έχει βρυσίδια, αφορισμούς, μηνύσιμα. Άρα δεν κάθομαι ένα-ένα να ξεκοκαλύσω τα μηνύματα. Φεύγει όλο το ποστάρισμα. Φιλιά, πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα έχουμε πει για την ομάδα. Γι' αυτό δεν έχουμε βάλει. Φίλτρο, δηλαδή να τα βλέπει ο διαχειριστής, εγώ και τα υπόλοιπα 5 παιδιά. Βάζετε ό,τι θέλετε. Όμως, αν. Που το πιο απλό μπορεί να είναι κάποιος να πει: μου αρέσουν οι πατάτες φούρνου. Και ο άλλος από κάτω να πει: τη μάνα σου το αυτό, το ταψί για τις πατάτες φούρνου. Τη δικιά σου μάνα, ρε που. Θα φύγει το ποστάρισμα που λέει για τις πατάτες φούρνου. Κατάλαβες. Λέω. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θυμίζουμε και πάλι ότι. Η Ελλάς Auto Service είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας στη Θέρμη, εκεί, δίπλα στο ξενοδοχείο Άβαλον, με φανοπιείο, βαφείο, τα πάντα όλα για το αυτοκίνητο. 47-43-12 με το 23-10 μπροστά τηλεφωνείτε, ζητάτε τα χατζοπουλάκια και αυτοί έχουν φροντίσει, έχουν τους καλύτερους μαστόρους και συνεργασία με όλες τις κορυφαίες ασφαλιστικές. Να θυμίσω ότι κληρώνουμε σήμερα για άλλα 20 λεπτά αφιγραντήρα TCL, καταπληκτικό δώρο αξίας 150 ευρώ και θα βγάλουμε και τον νικητή στον αέρα στο τέλος. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, προσφορά από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουγκής Νικολαίδης και την TCL, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μπουκάρουμε, πάμε κατευθείαν γιατί περιμένουν 5 γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω για τελευταία φορά για να μην σας ζαλίζω το παχιέντερο ότι έχουμε ένα καταπληκτικό δώρο σήμερα, έναν αφιγραντήρα από την TCL και την ηλεκτρονέτ Παπουγής Νικολαίδης που θα τον κληρώσουμε σε λίγο. Τέτοια δώρα δίνει η εκπομπή, τέτοια δώρα δίνει ο Λίμπερο. Εδώ είμαστε συντονισμένοι, συγκροτημένοι. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Και καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, ευτυχία και χαρά. Βεβαίως. Τέλεια. Τα ρήφα στο 922 Λάμπρους. Γεια σου ρε Λαμπρούκο, σε κατάλαβα αδερφέ μου. Λοιπόν, επειδή όσο μπορώ εντάχει, επειδή δεν βάζουμε μυαλό, έτσι, μετά από τόσες λαθασμένες κριτικές του παρελθόντος και σχόλια, ας θυμηθούμε λίγο ότι πρόπερσε τέτοια εποχή που περνούσαμε πριν ο Κορδέλα του Ραζάν Λουτσέσκου. Ναι. Ας θυμηθούμε πέρυσι τέτοια εποχή που εξαφανίσαμε τον Ρέι σαν τερματοφύλακα από ένα λάθος που είχε κάνει 2-3 όσα είχε στη κάνει. Νέα Σμύρνη. Ναι. Ναι, μπράβο, στη Νέα Σμύρνη και αυτά. Και τον εξαφανίσαμε και τώρα διαπρέπει από ό,τι ακούω από τους δημοσιογράφους στο Μεξικό και τα σχετικά. Ναι. Τώρα πάμε να εξαφανίσουμε κάποιον που μέχρι πριν 3 μήνες, 4 το λέγαμε Σούπερμαν. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά για τον προπονητή, όταν τον είχε φύγει ο Λουτσέσκου κακήν κακός μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, η διοίκηση του Σαββίδη τον έκλεισε σε ένα διήμερο, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Σε 50 ώρες. Σε 50 ώρες. Και τον φέραμε εδώ πέρα με το Αβαΐο και κρίνουν. Στην προετοιμασία της Ολλανδίας ήταν ακόμα και αρχίσανε τα πρώτα σύννεφα κριτικής, το λέω. Το τονίζω το κριτικής, ναι. Γιατί δεν παίζει το σύστημα που έπαιζε ο Ραζβάν Λουτσέσκου πέρυσι. Ναι. Μιλάω για κάποιους δημοσιογράφους του ΠΑΟ, Κώστη μου, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από την προετοιμασία στην Ολλανδία, ο άνθρωπος δεν είδε που είναι εγκαταστάσεις Τούμπας, εγκαταστάσεις της Μεσύμβριας και όμως αρχίσανε τα πρώτα σύννεφα αφισβήτησης του ονόματος του προπονητή του συγκεκριμένου. Ναι. Πάμε στο Στοχ. Κωστή, εγώ τον έχω δει το Στοχ στην προετοιμασία που έπαιξε κάποια φιλικά. Και σε κάποια αλλαγή που τον έκανε ο Φερέρα με τον Άγιαξ. Πουθενά αλλού δεν τον έχω δει. Ναι. Ούτε σε προπονήσεις πηγαίνω, ούτε πουθενά. Αν τον είδες εσύ πουθενά αλλού και σε θυμίζει ο Στοχ του παρελθόντος και δεν τον βάζει ο Φερέρα, τότε να κάνω κι εγώ κάποιες αφιζητήσεις γιατί δεν βάζει το Στοχ. Ναι. Εάν όμως είναι ο Στοχ που είδαμε στα φιλικά και σαν αναλλαγή που τον έβαλε με τον Άγιαξ, για μένα δεν κάνει, ακόμα δεν είναι έτοιμος να παίξει ο Στοχ στην πρώτη ομάδα. Να σου πω πάνω σε αυτό. Μικρή παρένθεση. Ναι, θεωρώ το εξής, ότι
ο προπονητής καταρχήν βλέπει αυτά που δεν βλέπουμε εμείς όλη τη βδομάδα, όλες τις ώρες. Σωστά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό πρώτα. Δεύτερον, ναι, αδυνατό να πιστέψω ότι ο προπονητής έναν παίχτη που είναι σε μια άριστη κατάσταση, τον βλέπει και πετάει, δεν τον χρησιμοποιεί απενεργοποιώντας ένα όπλο του. Αφοπλίζοντας ένα όπλο που έχει η ομάδα. Δεύτερον. Τρίτον. Ο Στοχ, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Ναι. Ο Στοχ είναι 100% παίκτης αγώνων και όχι προπονήσεων. Ναι. Πρέπει, έμαθα τώρα το εξής, ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής τον έπιασε, του μίλησε, του ενίσχυσε λίγο το ηθικό. Ναι. Λοιπόν, το μαθαίνω όχι ότι κανένα μυστικό, από τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ, από τα παιδιά που ασχολούνται όλη μέρα με αυτό. Ότι τον έπιασε, ναι, και του είπε: δεν θέλω να απογοητεύεσαι, σε πιστεύω πάρα πολύ και δείχνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, σκυλιάζει στην προπόνηση, ήδη στο φιλικό έδειξε πράγματα με την ΚΑΠΑ 19 και θεωρώ ότι είναι κοντά το διάστημα που θα δούμε το Στοχ. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Τώρα, να σου πω κάτι. Τώρα, αλλά αδυνατό να πιστέψω ότι βλέπει έναν παίχτη που πετάει, γιατί ας πούμε ο Μπίσεσβαρ είναι ντεφορμέ μετά από τον Άγιαξ. Έτσι, εμένα ξέρεις αν μ' αρέσει ο Μπίσεσβαρ, το ξέρετε. Ότι είναι καψούρα, ρε παιδί μου, αλλά δεν σημαίνει ότι. Ναι, ρε παιδί, όχι, εγώ προσωπικά λέω. Μπορούμε και εμείς που έχουμε μικρόφωνο να έχουμε αδυναμία να μ' αρέσει ένας. Αλλά όταν βλέπω ότι και δεν πάει καλά, δεν θα συνεχίσω να τον επενεύω. Νομίζω ότι ο προπονητής, αν έχει έναν παίχτη που είναι σε άρεστη κατάσταση, θα βάλει αυτόν και θα βγάλει αυτό που είναι ντεφορμέ. Όχι με τη μία, αν δεις ότι 2, 3, 4 εμφανίσεις, άλλαξε τον, προστάτεψε τον κιόλας, τον παίκτη. Εννοείται, αυτό πιστεύω είναι... εγώ. Κωστή μου, κοίταξε να δεις, εγώ τα βάζω με κάποιους δημοσιογράφους, δεν θα πω ονόματα, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εμπεδώσει ότι ο συγκεκριμένος προπονητής πιστεύει σε αυτό το σύστημα και προσπαθεί να καθιερώσει αυτό το σύστημα. Και σε κάθε συνέντευξη τύπου το ρωτάνε αυτό το πράγμα, ότι γιατί δεν αλλάζει, ναι, το, ναι, σύστημα, ναι, και τα σχετικά. Αυτό έχει κουραστεί. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο έχω την αίσθηση ότι περισσότερο έμοιαζε με το περσινό σύστημα. Δηλαδή, κολλήματα με τα συστήματα δεν έχουμε. Αλλά κοιτάς να δεις τι ομάδα μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα, τι μπορεί να παίξει. Δηλαδή, ο Πέλκας, είχα την αίσθηση ότι παίζοντας περισσότερο στη θέση του, νόμιζα δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, σκεφτείτε λίγο από πού ξεκινάει και παίρνει την μπάλα. Είναι από τη θέση του 10. Παίρνει την μπάλα, κάνει το σλάλομ. Ναι, και μετά μπήκε μέσα στην περιοχή. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μου φάνηκε ότι αυτό η ομάδα μπορεί να το παίξει καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να φάμε αιμονή και ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Γιατί και πέρσι θυμάστε που φωνάζατε πολλές φορές και είναι μπάλα αυτή. Και με έναν επιθετικό. Γιατί δεν βάζει και έναν δεύτερο? Γιατί δεν παίζουμε πιο επιθετικά? Πρέπει να θυμηθούμε τι λέγαμε ακόμα και σε νίκες. Αυτό είπα, ξεκίνησα την κουβέντα μου, ότι ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Και ξέρεις, Κωστή, να τελειώνω, για να μην σε τρώω και το χρόνο και τις γραμμές. Ξέρεις τι γίνεται, Κωστή μου? Ότι βιαζόμαστε και βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Εγώ τώρα ένα ταρίφα είμαι στους δρόμους και θα πω τώρα, θα του τραβήξω. Γιατί το Σάββατο το βράδυ άκουγα κάτι τέτοιες φωνές στο ραδιόφωνο. Να το τραβήξει κάποιος το αυτί του Φερέιρα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Να το τραβήξει το αυτί κάποιος του Φερέιρα, γιατί δεν βάζει το σύστημα που μου αρέσει εμένα? Ναι, κριτική, μην πάμε να αποδομήσουμε από τώρα τον προπονητή. Μην πάμε να τον βγάλουμε άχρηστο, ρε παιδιά. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Να απαξιώσουμε όλο αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνος να καταλάβει πράγματα και ο ίδιος. Και δεν θα επιμείνει σε κάποιες λύσεις που δεν του βγαίνουν. Τώρα, αν στυλώσει τα πόδια και εξακολουθήσει να στηρίζει, ας πούμε, παίκτες που τους βλέπει ότι είναι διαρκώς δεφορμέ ή ότι το σύστημα δεν περπατάει και αυτός εμείνει και συνεχίσει εκεί, τότε θα πάρει μόνος του, είπε. Η ζωή είναι ρίσκο. Εγώ θέλω, λέει, τον ΠΑΟΚ που είδα με τον Άγιαξ, θέλω τον ΠΑΟΚ που είδα στο πρώτο ημίχρονο με τον Ατρόμητο. Βεβαίως, αρκεί αυτό να το βλέπουμε συνεχόμενα και όχι με εκλάμψεις. Αυτό. Κωστή μου, έμαθες γιατί για ποιο λόγο τελικά παίζει ο Πασχαλάκης? Εγώ το έμαθα το Σάββατο το βράδυ. Έμαθες για ποιο λόγο γιατί παίζει είναι. Γιατί είναι πιο όμορφος. Όχι, γιατί κουβαλάει τα ψώνια του Βιερίνια στο σπίτι του. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή... Άκουσες, Κωστή μου, το είπε ο παραγωγός, όχι εγώ, ο ακροατής ο ανώνυμος. Έγινε. Το είπε ο παραγωγός την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει. Και το Σάββατο το βράδυ το συζητώ σε ραδιόφωνο της πόλης. Προσέχετε τι ακούτε. Τι ακούτε. Τροπή μας. Φιλιά. Αυτό μονάχα θέλω να πω. Γεια. Καλή σημερινή. Να σε καλά. Αυτό λέμε η απαξίωση. Κατάλαβες, δηλαδή ο Πασχαλάκης με την παρουσία του 2 χρόνια δεν κέρδισε την εκτίμηση του κόσμου. Και έχω πει πολλές φορές, δεν θεωρώ ότι είναι ούτε ο Λεβ Γιασίν, ούτε ο Μπεν Λίπερ. Έχει αδυναμίες.
Αυτός όμως ήταν που μας έδωσε πέρσι προσωπικούς βαθμούς. Φέτος δεν είναι σε καλή κατάσταση μετά τον Άγιαξ. Γιατί με τον Άγιαξ κατέβασε τα ρολά εκεί πέρα μέσα και έκανε εμφάνιση μεγάλης κλάσης. Μετά όμως έχει πέσει μαύρος εντόνι και είναι ντεφορμέ. Το να ασκήσουμε κριτική είναι απόλυτα θεμητό και πρέπει κιόλας, είναι αναγκαίο. Το να γδέρνουμε τον άλλον ζωντανό και να λέμε τέτοια, παίζει λέει επειδή κουβαλάει τα ψώνια του Βιρίνια. Εντάξει. Προσέχετε ποιοι μιλάνε, τι σας λένε και μπορείτε να καταλάβετε τι σκοπό εξυπηρετεί ο καθένας. Ούτε φίλος μου είναι ο Πασχαλάκης, έτσι, και ούτε έχω κανένα λόγο να του κάνω αβάντα. Το ξέρετε, ό,τι μου κατεβάζει κλάβα το λέω. Φαίνεται δεν πατάει καλά. Το βλέπεις ότι στις φάσεις αυτές που έφεγε τα δύο γκολ θα τις είχε καθαρίσει πέρσι και αμπάριζα όλους. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Ναι, εγώ είμαι. Βεβαίως, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, Κωστή? Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο? Θα με καταλάβεις. Προχώρα λίγο και θα δούμε. Δεν ξέρω. Βραχνός είσαι. Ναι, ο Άκης είμαι. Α, έλα ρε Άκη. Έλα ρε, σε, τι γίνεται? Καλά, καλά φίλε. Καλά. Έχουμε πρόβλημα με τον Πασχαλάκη να επέμβω? Θέλεις? Λοιπόν, ναι. Να μην ξεχνάμε ποτέ, εγώ αυτό θέλω να πω σε όλους, σας αγαπάω πολύ όλη την ομάδα, ναι. Όλο το ζούμε σου, ναι. Εννοώ. Ρε εσύ, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που μας έδωσε. Τώρα, σωστό. Είναι ντεφορμέ, θα τα ξαναβρει. Τη φόρμα του εννοώ. Ναι. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από χθες. Είναι ξέρεις ποιο είναι το θετικό στην υπόθεση? Ότι μια σπουδαία νίκη... Σπουδαία, δεν θα πεις τίποτα. Πολύ σημαντική, ναι. Δεν τύφλωσε κανέναν. Δηλαδή... Ναι. Κανένας μας δεν είπε όλα τέλεια. Οι ίδιοι παίκτες και ο Πέλκας και ο Κρέσπο και όλοι κάναν την αυτοκριτική τους και είπαν ότι παιδιά, ακόμα δεν είμαστε αυτοί που πρέπει και πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Είναι σημάδι μεγάλης ορίμανσης ακόμα και όλων μας που δεν σταθήκαμε μόνο στην παλικαρίσια νίκη και είπαμε ότι παιδιά, βλέπουμε πραγματάκια που πρέπει να τα διορθώσουμε. Τρώμε ακριβώς. Εύκολα γκολ, γίνονται εύκολα λάθη. Η ομάδα στο δεύτερο κάθισε όλη η ομάδα. Δηλαδή, να μην τα πούμε αυτά ρε παιδιά. Σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Τα λέμε επειδή τον αγαπάμε, όχι επειδή δεν τον αγαπάμε. Ο κόσμος, συγγνώμη και σε όλο τον κόσμο που ακούει, δεν καταλαβαίνει ότι εδώ ένα απλό αφεντικό να αλλάξεις. Σωστό. Διαταράστε όλη η ισορροπία. Δεν είσαι με τη μία. Θέλεις ένα χρόνο. Μιλάμε ο Λουτσέσκου. Ότι ήταν πραγματικά, είχε όπως τα είπες όλα τα τρία χαρακτηριστικά, ναι. Δηλαδή... Ισορροπιστής, ψυχολόγος, διαχειριστής. Μπράβο. Ο άνθρωπος και αυτός όμως δεν φταίει. Δηλαδή τώρα ήρθε. Πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Δυστυχώς είναι λίγος ο χρόνος που έχει για να δείξει πράγματα. Δηλαδή τρέχουν υποχρεώσεις, είναι μεγάλη πίεση. Το ξέρει και αυτός. Χάσαμε πολλά φέτος και αν δεν είχαμε τέτοιο πρόεδρο, αυτό είναι το σημαντικότερο. Ευτυχώς που έχουμε αυτό το πρόεδρο που έχουμε. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, όλοι πρέπει να προσπαθήσουν. Έχουμε τρεις βασικούς έξω. Ο Βέρμπλουμ, εκεί που πήγε να δείξει, τραυματίστηκε. Ο Βιερίνια έδειξε, είναι αρχηγός. Εντάξει. Ναι. Τι να πω άλλο. Προχωράμε. Προχωράμε μπροστά. Δηλαδή, απλά έχω να πω το εξής, ότι φέτος δεν θα αφήσουν τον Ολυμπιακό να έχει ήττα. Φέτος, δεν ξέρω... Θα το δείτε αυτό. Πώς λέγαμε πέρσι το πιο αρχηγάτο, ναι. Αρχηγάτο πρωτάθλημα. Δεν θα τους αφήσουν. Αυτό θέλουμε εμείς, να είμαστε ενωμένοι. Όχι γκρίνια ρε παιδιά, όχι γκρίνια. Έγινε, σε χαιρετώ. Να σε καλά, Γεια σου Άκη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τρεις γραμμές ακόμα και κλείνουμε, μην παίρνετε άλλο, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε, πάμε μεθεπόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι λέει Φλαράκη. Γεια σου Κάραγιαν. Τις έστειλες τις πατάτες φούρνου. Ναι ρε φίλε τώρα. Πάνε φάτε ρε τηγανητή πατάτα με κεφαλοτήρι από το Δημήτρη Σλαβόκολα και αφήσει πατάτες. Φανταστική φίλε. Κομμένη πλάγια στρόγγυλη, τηγανισμένη σε φρέσκο λάδι.
Μανίσια η πατάτα Γεια του. Γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα. Θα σου έρθω τώρα στα γρήγορα. Μανίσια, δεν υπάρχει σαν τη λαδόκολα. Μανίσια. Φούρνου λέει, γιατί όχι κάτι φούρνου. Εντάξει. Για πες. Λοιπόν, εντάξει, απλά είμαστε λίγο γκρινιάρες μου, γιατί τα θέλουμε όλα πάνω στα νεύρα μας, πάνω στα έτσι μας. Νομίζω όμως απαγοήτευση δεν χρειάζεται να νιώθει κανείς. Λέω για το παλικάρι του φίλου που είμαι απογοητευμένος. Ναι, ναι. Άλλο, άλλο να ανησυχώ για πράγματα, άλλο να απογοητεύομαι. Δεν πρέπει. Τι απογοητευμένος γιατί. Γιατί έπρεπε να περάσω από τον Άγιαξ και με κόψανε. Ναι. Για τη Σλόβαν. Που δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Έτσι. Αλλά και πάλι στο μάτι δικά σου δεύτερο ήσουν καλύτερο. Αν αυτά. Τελειώσανε. Μπροστά κοιτάμε. Και στην κάθε εμφάνιση ναι. Είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο. Σωστό. Έχω 3 στα 3 χωρίς να έχω παίξει ακόμα. Χωρίς να έχω βρει τα πατήματα. Και παίζεις κάτι 20 λεπτά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, άμα παίξεις κανονικά. Το πρώτο ημίχρονο στον Ατρόμητο ήταν το καλύτερο μέχρι τώρα στα 3 μάτς πρωταθλήματος. Διαφωνεί κάποιος? Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν ξέρω τι σύστημα ήταν. Αν ήταν 4-4-2 ή αν ήταν 4-2-1-1. Δεν με νοιάζει. Εγώ είδα να πέφτουν πάνω στην μπάλα, Κώστα. Τι είπε ο άνθρωπος, δεν το είπε ο άνθρωπος. Με προσλάβανε για αυτό το λόγο. Γι' αυτό με φέρανε εδώ. Γιατί θέλω να παίξουμε επιθετικά, θέλω να παίξουμε αυτό το σύστημα. Ακριβώς. Και τώρα τι θέλετε, ρε. Θυμίζω απλά, Κώστα, πέρσι. Ναι. Έτσι. Πέρσι, πολλές φορές θυμίζω την κρίνια όλων ότι, να ξέρετε, παιδιά, παίρνουμε τα μάτσα, αλλά δεν παίζουμε. Κλεινόμαστε πίσω. Βάλε ένα δεύτερο μαζί, επιθετικό. Μαζί με τον Πρίγιοβιτς. Και γάλα ήταν ο Πρίγιοβιτς τότε και είχε το με μια πάσα, με μια shoot goal και έτσι κερδίσαμε τα πρώτα μάτσα. Το ξεχάσαμε. Χωρίς να σημαίνει ότι απαξιώνουμε τον προηγούμενο προπονητή. Θυμίζω απλά την κρίνια αυτή ότι βάλε ρε παιδί μου να γίνουμε λίγο πιο επιθετικοί. Πολλές φορές δεν το είπαμε. Το λέγαμε. Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτός εδώ. Αυτό προσπαθεί. Και το άλλο που λένε, γιατί λέει, εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ. Θα μπορούσε να βάλει τον Ίγκασον. Πες μου, ποιος προπονητής έχει το βασικό του στόπερ, center for, ό,τι θέλεις, είναι τραυματισμός και δεν τον περιμένει τελευταία στιγμή. Ναι. Δεν το έχουμε ακούσει. Πόσα χρόνια ακούμε εκπομπές. Περιμένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα τον πάρει μαζί. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερο. Αν θα είναι έτοιμος, θα δοκιμάσει κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είναι έτοιμος ο σεντερφός σου, ο καλός ή ο στόπερ και θα βάλεις ένα πληρωματικό. Ναι. Πάει καμιά λογική σε αυτό, άμα είναι. Γιατί μην το δούμε αλλιώς. Πάρε στην Ευρώπη. Δεν περιμένουν τελευταία στιγμή, άμα θα είναι ο άλλος έτοιμος. Άμα δεν ήταν, δεν μπορούσε να περπατήσει, θα τον έβαζε κιόλας, ρε φίλε. Ναι. Σωστά. Το καλό θα θες να βάλεις. Και στο φιλά να σου πω κάτι, ποια ομάδα ρολάρει, ρε φίλε. Αυτοί που είναι πιο πολύ καιρό μαζί τους, άμα κάνει πιο πολλές, αφού πάνε να αλλάξει σύστημα, πάνε να αλλάξει πιο πολλά πρόσωπα, θα γίνει χειρότερη ομάδα. Θα είναι πιο δύσκολα μάλλον να βγάλουν την άκρη τους. Είναι οι παλιοί, έχει τους βασικούς πιο πολύ και σε λέει αυτοί θα το εμπεδώσουν πιο εύκολα που ξέρουν ένας τον άλλον το σύστημα που θέλουν να παίξουν. Είναι απλή λογική. Έγινε Κωνσταντίνε μου, εντάξει. Σε χαιρετώ. Σε κάτι τελευταίο, ναι. Για τον Πασχαλάκη. Εγώ λέω ότι φέτος δεν είναι στα καλύτερά του. Αλλά άμα βγάλεις τώρα τον Πασχαλάκη, μετά τον Γκέζ, δεν ξαναπαίζει. Δεν είναι παίκτης center for να βάλω τον άλλον και να ξαναπεί. Είναι η θέση τέτοια. Η θέση, όταν βγεις ναι. Από εκεί, όπως όταν, όπως όταν βγήκε ο Ρέι και μπήκε ο Πασχαλάκης και δεν ξαναβγήκε. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό του δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο. Εντάξει. Ας σοβαρευτεί, ελπίζω από μόνος του, όχι να σοβαρευτεί, να δει λίγο. Να ξαναβρει, να ξαναβρει τη χαμένη αυτοπεποίθηση και την τρέλα που είναι το βασικό του προσόν. Έρχεται όμως, όπως είπαμε και με τις νίκες. Έρχεται αυτοποκτήρια. Και αφού κερδίζουμε, δόξα το, προχωράμε σιγά σιγά. Έγινε. Κωνσταντίνε μου, φιλιά, πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και συγγνώμη που σας άφησα για το τέλος. Έλα κονσόρτσιου. Έλα Παναγιώτη. Πάμε. Λοιπόν, τρία πραγματάκια. Τάκα τάκα. Πρώτον, ξέρεις να μου πεις αν είναι υποχρεωτική η κόκκινη κάρτα στη δεύτερη κίτρινη? Εξαρτάται. Για ποια έδρα μιλάμε, για ποιο γήπεδο, γι' αυτό 1-0. Γιατί εάν είναι υποχρεωτική, δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αν είναι υποχρεωτική, ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κυνηγήσει αυτό το πράγμα. Σου ξαναλέω, εξαρτάται σε ποιο γήπεδο είναι. Αν είναι με ομάδα που φοράει ερυθρόλευκα και έχει ένα παλικαράκι με κάτι δάφνες στο κεφάλι, λοιπόν, και έναν ιδιοκτήτη με μουσια και κοιλιά, όχι. Επειδή δεν είμαστε ακόμα Ζιμπάμπουε και Ουγκάντα. Κάνεις λάθος. Δεν θα γίνουμε κιόλας. Είναι πολύ ψηλά η Ζιμπάμπουε και η Ουγκάντα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κυνηγήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα και να το σηκώσει ψηλά. Ένα αυτό. Δεύτερον, η ομάδα έχει μέταλλο. Της ακυρώνει γκολ στην καθυστέρηση και τεράστη. Την καθυστέρηση ξαναβάζει στην ίδια φάση. Μεγάλη επιστροφή από το πουθενά. Ελάχιστες ομάδες θα βρίσκαν τα αποθέματα. Συμφωνώ. Δεν τη φοβάμαι αυτήν την ομάδα. Τώρα, σε σχέση κάτι με την ψυχολογία του προπονητή. Όπως είπες, ο Λουτσέσκου κρατούσε τις ισορροπίες, ήταν σαν πατέρας τους.
ο Φερέρα, βλέποντας τον Πασχαλάκη, ας πούμε, που δεν τραβάει, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη ψυχολογική θέση. Επειδή ακριβώς δεν έχει ακόμα εδρεωθεί ως κουμανταδόρος γενικός μες στην ομάδα. Ναι. Είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι και θέμα χρόνου, είναι πολύ λίγο καιρό για να έχει το δέσιμο. Αν ήταν ο Λουτσέσκου, θα το διαχειριζόταν με τέτοιο τρόπο που θα έβγαινε και ευχαριστημένος. Πάντως, ο πανηγυρισμός του Μάτος που φεύγει και πάει και τον αγκαλιάζει, είναι προς όλους ένα μήνυμα ότι παιδιά, είμαστε, αυτός είναι εδώ τώρα. Τέλειος ο άλλος, έφυγε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτόν λοιπόν τον στηρίζουμε, σε αυτόν δίνουμε όλη μας την ψυχή. Και πάει ο Μάτος, πού, έχουν ακουστεί διάφορα. Να δεν τον βάζει μπροστά, να τον έχει πίσω, να έχει παράπονα. Εντάξει, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι φέτος ο Μάτος, ας πούμε, δεν κατεβαίνει. Ναι, τι δεν κατεβαίνει. Τον γκολ με τον Άγιαξ κεφαλιά, ο Μάτος δεν ήταν. Παλιά χθες... ήταν, ρε παιδί μου, θεωρούσες ότι είχες δύο στρέμμα, ναι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Αλλά και χθες είδες, κάνει την επέλασή του, του έχει πει, σούταρε! Και βάζει αυτή την κολάρα. Είναι σημαντική λοιπόν, αγκαλιά αυτή. Είναι πίστοση στον προπονητή, είναι μήνυμα προς όλους. Συμφωνώ. Λοιπόν, επιμένω σε αυτό. Τη δεύτερη κίτρινη πρέπει να την κυνηγήσει, να το ανεβάσει. Φυσικά. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Κοσόρτσιου μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Θυμίζω. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, 705-750, υπέρογα πράγματα, καταπληκτικά φαγητά. Κλιμάρτ 917-46, τα πάντα από κλιματισμό Ντάκιν και όχι μόνο. Τηλεφωνείτε και κλείνετε το ραντεβού να σας περάσει το κλιματιστικό ο Κώστας. Και φυσικά Τέντα Home 35 χρόνια. Αυτή είναι η κορυφαία στην Τέντα. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. 430-011 ανατολικά. 682-369 για δυτικά. Οι τεντάρχες μας. Και αντιενεμική ζελατίνα. Μαέστρο, δώσε μου λίγο ένα τηλέφωνο, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 71. 37. Είναι έξω Μαριλής, να πάρουμε τον τυχερό. 37. Το 37. Λοιπόν, Νικολέτα, καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα. Αφιγραντήρας Τούμπα, όλοι οι αφιγραντήρες του κόσμου δεν φτάνουν για να στεγνώσουν τα δάκρυα των αντιπάλων. Σε 776. Πάρε τηλέφωνο, Μαριλής μου, τη Νικολέτα, χωρίς επίθετο. 6907, σε 776, η Νικολέτα. Να βγει στον αέρα, να ακούσουμε τη τυχερή μας. Καλημέρα στον Αντώνη τον Αγγελάκη, στον Καραπέρι τον Αντώνη. Γεια σου Βασιλική, καλημέρα. Ναι! Ναι, παρακαλώ. Θα στεγνώσουν όλα τα δάκρυα με τον αφιγραντήρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια σου καλή Νικολέτα! Εβδομάδα. Να είσαι καλή πάντα τυχερή. Έχεις κερδίσει ποτέ κάτι σε εμάς? Ναι, παλιότερα. Τι. Παλιότερα είχα πάει Λουτράκι. Λουτράκι, τέλεια να πούμε. Είσαι και τυχερό κορίτσι. Θα πας από σήμερα, θα ξαναπάρεις τώρα τηλέφωνο έξω να αφήσεις το επίθετό σου, Νικολέτα μου. Ωραία. Για να πας από σήμερα και πέρα στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, θα πάρεις μια αφιγριντάρα υπέροχη, 150 ευρώ η αξία της TCL, καταπληκτική μάρκα. Και να είσαι πάντα τυχερή. Να είσαι πάντα τυχερή. Καλή επιτυχία στην ομαδάρα. Να είσαι καλά. Γεια σου Νικολέτα μου. Λοιπόν, αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Ζούμου σου λέμε. Bye.